Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Επί του πιεστηρίου, Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, θα είμαστε εδώ μαζί για τις επόμενες δύο ώρες με τον Μάκη Κουρή και καλούς δημοσιογράφους. Όσοι ήρθατε κάθε Δευτέρα, το έχουμε καθιερώσει. Καλησπέρα καταρχήν. Έχουμε δημοσιογραφική παρέα. Ασφαλώς. Είναι που καταρχήν σε εισαγωγικά τους εκμεταλλευόμαστε για το ρεπορτάζ που έχουμε. Αυτό το πες κατά καλά σε εισαγωγικά, γιατί πρέπει να βγάζουμε 4-5 εφημερίδες για πλάκα, άμα κάτσουμε εδώ πέρα, όχι 2-4 ώρες. Τι παραπολιτικά και όλα. Να γίνει το παρονομερίσιο. Αυτό ναι. Μάλιστα. Τι θα γίνει αύριο θα είναι ο τίτλος, έτσι θα το διαβάζετε σήμερα ή αύριο. Το σήμερα αύριο θα είναι ο τίτλος. Τελικά μάθαμε τι αγοράζουν από έτσι. Τι αγοράζουν, ναι. Τον κόκκο του. Ναι. Και το αχτινίδιο. Η απόβαση της Κίνας στην Ελλάδα. Ναι, ασφαλώς δεν είναι. Επειδή τελικά εμείς κερδίζουμε ή αυτοί, τι έχεις καταλάβει. Στη συνέχεια τον λογαριασμό. Μέχρι εμείς πάντως χαρές σε ταρατατζούμ. Πώς μου το είπες στη σύσκεψη που μας παίρνει την Ακρόπολη. Γιατί όχι, αν το αρέσει. Αν το αρέσει, λεφτά έχει, Τουλάχιστον δεν περασπιστεί έτσι. Μου λέει λεφτά έχουν, μου λέει. Εντάξει, πάμε να αγοράσουν, μου λέει. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτό του πρώτου της Κίνας. Θα δούμε τα αποτελέσματα, το τι θα πάρει, σε τι επεκτάσεις θα αποχωρήσει στον Πειραιά, γιατί υπήρχαν οι αντιδράσεις των Δήμων εκεί πέρα ότι διαφωνούν με το εμπορικό κέντρο που θέλει να φτιάσει. Ακόμη και η Αθήνα αντιδράει, διότι το μεγάλο μαγαζί που θέλει να κάνει ένα, για τους ταξιδεύοντες να πηγαίνουν εκεί να ψωνίζουν, θα χάσουν δουλειά και τα άλλα μαγαζιά του Πειραιά, αλλά ακόμη και η Αθήνα αντιδρά. Ένα εμπορικό κέντρο θέλουν να κάνουν βασικά. Ένα μεγμπόλτ τεράστιο για αυτό. Επομένως, ένα θέμα είναι αυτό που θα συζητήσουμε. Απλώς να επισημάνουμε ότι πριν λίγο ήταν το γεύμα που παρέθεσε πρόεδρος Δημοκρατίας στον πρόεδρο της Κίνας. Εντάξει, τώρα να τόνισε ότι έφασε εδώ στα εθνικά μας θέματα και κυρίως στο θέμα της Τουρκίας και του Κυπριακού. Μα μας τα πει ο Ντόνις Αντωνόπουλος που ήταν εκεί. Ναι. Από εκεί πέρα έχουμε το θέμα της Νοβάρτης που ξαφνικά. Συνεδριάζει ολομελή των εφετών. Ναι, με παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Πλέον του Σαγιάννη του Αρεπαγίου Βασίλη Πιώτα θα συγκληθεί ολομέλεια για τον φετό. Για ποιο λόγο, αφορμή είναι αυτό. Ναι, διότι νομίζω οι πληροφορίες λένε ότι λόγω της τεράστιας σημασίας που έχει αυτή η υπόθεση της Νοβάρτης θέλει να επισπευθεί όλη η διαδικασία. Και οι πληροφορίες είναι ότι η κυρία του Λουπάκη είχε από κάτω της επίκουρους εισαγγελείς. Η γραμμή είναι τώρα, ή μάλλον η εξέλιξη που μπορεί να σημειωθεί στη συνεδρίαση αυτή, είναι να οριστούν εφέτες ανακριτές. Ο κάθε ένας θα πάρει και ένα από τα κομμάτι από την Νοβάρτης, ώστε να επιταχύνουν τη διαδικασία και να μην στέλνουν και να μην προκαλεί αναταράξεις στο πολιτικό σύστημα και γενικότερα στη χώρα. Για τελειώνει αυτή η κατάσταση. Ναι. Τώρα τι γίνεται, έχεις πληροφορίες για τη σύλληψη του 46χρονου. Ναι, οι πληροφορίες από καλές πηγές είναι ότι η αστυνομία τον έχει στον κύκλο της. Ότι είναι θέμα ορών να συλληφθεί. Μεγάλη επιτυχία πάντως, έτσι. Ασφαλώς. Και οι πληροφορίες λένε πάλι ότι μήνες το είχαν. Τους παρακολουθούσαν. Είχαν πολλά στοιχεία. Και μόλις κατάλαβαν ότι ήρθε η ώρα να χτυπήσουν, χτύπησαν πρώτοι οι αστυνομικοί και οι τρομοκρατικοί. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά όμως. Βέβαια και το εντυπωσιακό είναι αυτά που είδαμε στις τηλεοράσεις. Το τι θησαυρό οπλισμού, το ένα τ' άλλο, είχε μέσα η ΑΣΟΕ. Και πάντως αυτό είναι φοβερό. Τι ετοιμασίες κάνανε εν ώψη 17 Νοεμβρίου, έτσι. Αυτή η επέτειος του Πολυτεχνείου τελικά, πώς τη γιορτάζουνε, με πόλεμο κάποιοι. Κάποιοι θέλουν για εκτόνωση και όχι για την ουσία που έγινε όλη αυτή η ιστορία. Και μου ξέρεις Μάκη, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Ξεκίνησε η ανατροπή ουσιαστικά. Και θα το συζητήσουμε και με τους συναδέλφους. Της δικτατορίας. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης δεν είπε τυχαία ότι κάποιοι θέλουν ίσως ένα νέο Γρηγορόπουλο. Καλά, το λένε μόνιμο αυτό ναι, ρε, παιδε, όλοι το πράγμα. Το ξανάφερε τώρα μια εβδομάδα. Για να φοβήσουν τον κόσμο για το ένα ή το άλλο. Να πάρουν τα μέτρα του, να πάρουν τα μέτρα του, γιατί τελικά να καταργήσουμε να μην γιορτάζεται. Ούτε παρέλαση, ούτε το άλλο. Ούτε την πορεία. Φοροστιμής. Αμέσως ότι. Επίσης. Βαριές ποινές. Βαριές ποινές είναι η αναθεώρηση του κάποιες αλλαγές ποινές στον ποινικό κώδικα. Βλασφημία. Είναι πρώτο το θέμα της κακόβης βλασφημίας. Που είναι αυστηροποίηση των ποινών σε παιδεραστία, τη διακίνηση των μεταναστών και την επαναφορά της κακόβης βλαστημίας. Αυτό με τη διακίνηση των μεταναστών πάντως είναι κέριο, έτσι, δεν ξέρω. Και αυτό. Δηλαδή είναι καλό να πάρω ένα μήνυμα όλοι αυτοί που βγάζουν 100 χιλιάρικα, τόσο κοστολογούν αυτές τις ψυχές 100 χιλιάδες κάθε φορτίο, μήνυμα, έτσι. Ναι, ναι. Και με κάτω από 100 χιλιάδες δεν ξεκινά να έρθουν, αν δεν πάρουν 100 στο χέρι. Κάθε φορά που βλέπεις κάτι επί 3 τουλάχιστον και αυτή είναι η αρχή. Μετά πλέον δεν κι άλλα. Γι' αυτό λέω. Και ο δικός. Πολλοί είναι αυστηρές οι ποινές που ανεβαίνουν, οι νέες ποινές για το θέμα του βιασμού.
που αφορά κυρίως στο βιασμό ενηλίκων. Προβλεπόταν κάθεξη 5 έως 15 έτη τιμώρησης και έγινε κάθεξη τουλάχιστον 10 ετών. Επίσης, αν ο βιασμός έγινε από δύο ή περισσότερες δράσεις που ενεργούσαν από κοινού αντί για 10-15 έτη τιμώρησης, η ποινή μεταβλήθηκε σε ισόβια ή πρόσκαιρη κάθεξη 10-15 χρόνια. Σε ισόβια, αν είναι 2-3. Ναι, ναι. Είναι σαν συμμορία δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Πάμε αυτούς τους κανόνες και τους όρους. Ναι. Μάλιστα. Αυτά και επίσης. Οι 53 που το πάνε. Οι 53 μαζεύτηκαν. Έχει πληροφορίες τώρα. Ναι, υπάρχει. Πού μαζεύτηκαν για κανένα από το πήγανε. Μεταξύ τους, τώρα κύριε Μουρέα, ακόμα είναι λίγο δύσκολο να μα μάθουν την πράγμα. Μήπως ήταν εκεί στα στέγια του Ελευθερόγλου και πέρα κοντά, και να μας τα πει σε λίγο πώς είναι η τυχαία. Και βέβαια, για να συζητάνε οι 53, είπα να πει ότι κάτι συμβαίνει στη ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο ηλεκτρονικό ΣΥΡΙΖΑ, έρχονται σε κομματικές εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο μοναδικός στο ψήφισμα, ήταν ο μοναδικός στο ψήφισμα. Προσαρμόζεται. Είδες να στην αντιπόλυτευση και μάλιστα στην αξιωματική. Έχει έρθει ο Νταλέμα, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, με ένα συνέδριο που έγινε, Ευρωπαϊκό Νότο, και είπε ότι, ήμουν για τον κύριο Τσίπρα, ότι είναι το πρώτο κόμμα στην Ευρώπη πλέον, αριστερό, σε ψήφους, αλλά βέβαια δεν συμφωνώ με τις κολοτούμπες που είχαμε. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά, μια και λες για κολοτούμπες, κατέρευσε η αριστερά στην Ισπανία. Ναι. Και για τρίτο κόμμα για την δεξιά. Το θέμα είναι ότι, Γιώργη και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι υπάρχει πλέον στα τελευταία 2-3 χρόνια σε εκλογές όπου έγιναν, κερδίζει όχι δεξιά, η ακροδεξιά. Ανεβαίνει πάντως όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη και. Εδώ τουλάχιστον ήταν επιτυχία για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, που άφησε εκτός της δεξιάς και για τους πολίτες που ψήφισαν. Πλέον θεωρεί δεδομένο ότι υπάρχει ένα είδος, μια ποιότητα δημοκρατίας που δεν μπορεί, δεν σε παρακολουθεί, να σε συλλάβει, το άλλο. Βέβαια τώρα που με το κινητό και το άλλο, ξέρει καθένας μας που είναι και τι κάνει. Και πλέον ότι σαν αντίδραση, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος δεν είναι ούτε ακροδεξιός. Έγινε διότι πλέον το στόχος του είναι να εξασφαλίσει να έχω μια θέση δουλειάς για να πιω το φαγητό. Μάλιστα. Και πλέον μεταφέρει εκεί στην οικονομία. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι το όπλο της οικονομίας είναι πιο πανίσχυρο και από πυράβλους από ό,τι ανακαλύψει να έχουν και ατομικές βόμβες. Με την οικονομία σου κόβει τη στρόφη και σε έχεις παραδώσει. Αν σκεφτούμε ότι το 25% του ΑΕΠ που χάθηκε στα χρόνια των μνημονίων, αν ήταν πόλεμος, δεν θα είχε σημειωθεί αυτή η καταστροφή. Όχι, με τίποτα. Καταστροφή. Λοιπόν, χωρίς να πέσει αίμα, τόνα, τάνο και θέμα, αλλά όμως η στρόφιγγα έστειλε τον κόσμο σε δυστυχία, σε να αλλάξει το επίπεδο ζωής του. Και τελικά δεν έσπασε ούτε μοίρα δεν έσπασε. Και όλα αυτά, και μέσα σε όλα αυτά, μεταναστευτικές ζωές συνεχίζουν κανονικά, έτσι. Ναι, συνεχίζονται. Αυτά. Λοιπόν, πάμε. Γρηγόρης Τσιμογιάννης, καιρό έχουμε να τα πούμε. Πολιτικός αναλυτής, φίλος, πολύ καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την παρουσία του. Νίκος Ελευθερόγλου, διευθυντής εφημερίδα Παρασκήνιο. Καλησπέρα. Έχετε ανοίξει πανιά εκεί πέρα, έτσι βλέπω ζωντανά πρωτοσέλιδα. Βλέπω ζωντανά πρωτοσέλιδα. Ο Μίλου δεν είναι, ο Μίλου δεν είναι. Ναι, εγώ τώρα ξέρω πώς το ξεκινάω. Το ξεκινάω από χαμηλά. Λοιπόν, Αντώνης Αντωνόπουλος, πολιτικός τάκτης. Είναι στη Θεσσαλονίκη, Καρφίτσα μαζί στον Όπλο. Καρφίτσα ανοίξει στον Όπλο. Γράφει και εκεί ο Ελευθερόγλου, να ξέρει, και στην Καρφίτσα. Έχουμε γίνει πολυεργαλεία πια. Λοιπόν, Αντώνης Αντωνόπουλος, πολιτικός τάκτης Star Channel. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα. Γιώργος Θεοφορίδης, πού χάθηκες εσύ? Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Έτσι να σε βλέπει μπροστά, κατηγορία. Να σε βλέπει μπροστά στην κάμερα, θα κοιτάς όχι εμένα, να σε δίνει με το νέο look. Ανέβηκε κατηγορία, κατηγορία, γραβάτα, όλα. Όλα. Επειδή με ρωτάνε για τη γραβάτα. Κοίτα το σακάκι. Επειδή με ρωτάνε για τη γραβάτα. Θα σας πω, σπάς τη γραβάτα. Ένα μυστικό. Μας έχεις προσπεράσει με το σακάκι. Είχα βάλει ένα στοίχημα με ένα φίλο και μου έλεγε δεν μπορεί. Όταν ο Μητσοτάκης λέει ότι την πρώτη εβδομάδα θα του πάρουν μπροστά στην πτώση στο ελληνικό, ότι τον πρώτο μήνα θα έχει καθαρίσει τα εξάρχεια και ότι μέχρι το 2020 θα φέρει 4% ανάπτυξη, κάτι από όλα θα κάνει. Μπουλντόζε, εγώ δεν ακούω στα εξάρχεια. Στο ελληνικό. Στα εξάρχεια κάναν κάτι επιχειρήσεις, σε μωρομάνες τους είδα να σταματάνε. Και να σας πω, εκείνο το 4% υποσχόταν για το 2020. Το έκανε ο Χατζηδάκης πρώτα, ότι δεν είπαμε 4, είπαμε 3 με 4. Το κάναν 2,8 στον προϋπολογισμό. Η Κομισιόν τώρα είπε ότι θα είναι 2,3 και το αγαπημένο του Δημοτού λέει 2. Δηλαδή, πέσαν σε όλα έξω. Έλεγα δεν μπορεί, σε ένα κατά τύχη έστω θα πέσουν μέσα. Γι' αυτό βέβαια. Έχασα το στοίχημα, από εδώ και πέρα μονίμως με γραβάτα θα με βλέπει. Αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, δεν θα βρίσκει λεφτά στα ταμεία ο Μητσοτάκης. Ισχύει. Και παρά τα αυτά, υποσχότανε 4% ρε μάκι μου και ούτε οι ίδιοι αθεόφοβοι, έτσι. Τώρα
να προσέχουμε κιόλας, γιατί είναι και ο νόμος ο καινούργιος που άμα βλαστημάς τρως και δύο χρόνια. Δεν έχει ψηφιστεί οπότε, οπότε ένας άνετος σήμερα. Και πάντως εγώ είμαι εννοείται απολύτως εναντίον και δεν ταιριάζει με την αισθητική μου όποιος βλαστημά τα οποιαδήποτε θεία. Αλλά είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι άνθρωποι που και σήμερα αποκλείστηκαν στο κέντρο της πόλης λόγω του ότι είχαν κλείσει τα πάντα εξαιτίας της επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου και στον Πειραιά παρεμπιπτόντος, έτσι. Νομίζω ότι αν ίσχυε, όπως λες, ευτυχώς δεν ίσχυε Γιώργο για Δήμο καινούριος νόμος, αν ίσχυε θα είχαν επιτάρει όλες τις φυλακές. Λοιπόν, να σεβαστούμε για κάποια πράγματα όμως, έτσι. Απόλυτα, αυτό είπα. Αλλά να σου πω, Μάκη, εγώ δεν νομίζω. Η ταλαιπωρία του Κινέζου, η ταλαιπωρία του Μαραθώνιου, δεν σηκώσε. Το είπα, ότι και σήμερα. Αλλά τέλος πάντων, εγώ βλέπω ότι κάποιοι βλέπουν μόνο δύο πράγματα. Κάποιοι βλέπουν μόνο την ταλαιπωρία όταν αντιδρά κανένας εργαζόμενος, συλλογικές συμβάσεις που καταργούνται, όταν πάει να προστατεύσει κανένας δύσμυρος τα δικαιώματά του, που είναι θέμα επιβίωσης. Όχι, όταν έρχεσαι. Να πω το καλαρίτι τώρα. Να πω και σε αυτό που είπε ο Μάκης. Προς Θεού, εγώ μένα είναι τελείως αντίθετο με την αισθητική μου να βλαστημά κανείς τα οποιαδήποτε θεία. Και τα δικά μας και των αλλωνών. Αλλά δεν νομίζω ότι κανένας θεός έχει ανάγκη από δικαστική συνδρομή και εισαγγελική παρέμβαση. Και τότε ούτε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ανάγκη, κανείς δεν έχει ανάγκη. Λοιπόν, βάλανο τελεία, μην μου ανοίξει την κουβέντα, Χριστοφορίδη. Λάμπρος Καλαρίτης. Είναι ίδιος πάντως, έτσι. Ναι. Σταθερός, αλλά με γραβάτα. Στον χώρο, στον χώρο. Λοιπόν, Λάμπρος Καλαρίτης. Το είπαμε αυτό. Να το πείτε αυτό, έτσι. Να το πείτε αυτό, ό,τι μου πάει. Νομοποιούνται όλες οι μετακινήσεις. Στόπα. Όλες οι μετακινήσεις που νομοποιούνται. Στόπα. Λάμπρος Καλαρίτης, καλός άνθρωπος, δημοσιογράφος, παραπολιτικά 91 FM. Καλησπέρα. Ευτυχώς που δεν ίσχυε ο νόμος ο σημερινός για την βλασφημία επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα πήγαινε όλη η Ελλάδα μέσα με αυτά που ακούει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιγραφέας, αλλά καλός. Εντάξει. Θα κάνετε καλό τη δημοσίευση εκεί πέρα, κάθεστε μαζί και στο Θρανίο. Πολύ παλιό μου φίλο. Πολύ παλιό μου φίλο. Λοιπόν, τι μου λέει, κοιτάμε και ξεκινήσουμε να δούμε τι πέντε υπάρχει. Πάντω, ηλικιακό, στην αρχή μα είπαν μια εβδομάδα, μετά ο Άδωνη είπε πριν το τέλο του χρόνου, μετά το πήγε για το Φεβρουάριο και στο μεταξύ το μόνο που έχουμε δει είναι του ξένου επενδυτέ να φεύγουν. Και τα μίδια που από το πρωί μέχρι το βράδυ ευλογάνε τα γένεια του Μητσοτάκη, τι μα είπαν, ήταν και περήφανα. Ότι λέει το ελληνικό έγινε ελληνικό. Θα μας τρελάνουνε ρε παιδιά. Δάσος και αρχαία εκεί που ήταν ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης αποκλείται να πω. Λοιπόν, όχι, αρχαία ήταν και εντακώντες ακόμα. Μην ανοίξουμε όμως τώρα αυτή την ιστορία. Λοιπόν, πάμε. Παρ' όλα αυτά, η οικονομία εξακολουθεί να είναι το δυνατό χαρτί της κυβέρνησης και αυτό καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Καθώς η ρητορική ταιριάζει και με τη φιλοσοφία και τα όσα υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Άρα το κλίμα αυτή τη στιγμή και οι προσδοκίες που υπάρχουν και σε επίπεδο κόσμου αλλά και σε επίπεδο των επιχειρήσεων. Είναι πάρα πολύ θετικό. Τώρα αυτό βέβαια μένει να συνεχιστεί και να αποδειχθεί στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Αλλά εξακολουθεί να παραμένει ως δυνατό χαρτί για τη Νέα Δημοκρατία το κομμάτι της οικονομίας. Ποιο είναι το αδύνατο? Το αδύνατο είναι το μεταναστευτικό προσφυγικό, το οποίο δημιουργεί και περνάει οριζόντια ανησυχεί το εκλογικό σώμα. Δεν πηγαίνει με την παλιά ανάγνωση αριστερά-δεξιά, είτε είσαι αριστερός, είτε δεξιός, είτε κεντρός, είτε απολιτικ, το θέμα του προσφυγικού, του μεταναστευτικού και οι συνέπειες του επηρεάζει όλο τον πληθυσμό. Το έχουν καταλάβει αυτό στο Μέγαρο Μάξιμου, Γρηγόρη? Αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Κάποια πράγματα γίνονται τελικά στην πράξη. Το λέω γιατί μαθαίνω να κάνουν ποιοτικές έρευνες, ποιοτικές, μόνο και μόνο για το μεταναστευτικό και είναι η συντηρητική πλειοψηφία εναντίον των χειρισμών της κυβέρνησης, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς είχε υποκύψει έτσι, σε πιο λαϊκίστικες φωνές στην αντιπολίτευση. Πάρα πολύ ψηλά για ένα πιο δύσκολο, πολύπλοκο, πολύ μεγάλο πρόβλημα με τεράστιες συνέπειες. Με αποτέλεσμα για άλλη μια φορά το πολιτικό προσωπικό να έρχεται σε αντίθεση με την κοινωνία και με τους πολίτες. Και η κυβέρνηση έχει θέματα σε αυτό το πεδίο. Και η αντιπολίτευση έχει πολύ μεγάλα θέματα γιατί υιοθετώντας απόψεις εθνομηδενιστικές ή παίρνοντας σε σχήματα ρατσιστές, αντιρατσιστές, που υπάρχουν και τα δύο, χωρίς καμία εμβολία, αλλά μένοντας εκεί, κάνοντας δηλαδή το παιχνίδι Ολυμπιακό-Πανεθηναϊκό, εξοργίζουν για άλλη μια φορά την κοινωνία. Το κάνουν στο μνημόνιο, το κάνουν τώρα και σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Όμως αυτό μπορεί να σταματήσει το πρόβλημα όπως επεσήμασε, ότι είναι πλέον. Αγγίζει όλους όσους κυβέρνησαν και αυτούς που κυβερνάνε σήμερα. Βεβαίως.
Το θέμα είναι όμως ο χαμένος πάλι δεν ακούγεται σε εισαγωγικά, είναι ο Έλληνας πολίτης. Ναι, και αυτό θα που δεν διαφωνεί ούτε διώχνει, διότι μία έχει ένα παρελθόν που αγκάλιασε ο κόσμο. Παλιότερα ήταν από η Αλβανία, πιο παλιά από το Πακιστάν πάρα πολύ. Επομένως δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι είναι... Όχι, ο φόβος εδώ, υπάρχουν πολλά στοιχεία. Υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η δυνατότητα της χώρας πόσους μπορεί να διαχειριστεί και να προστατεύσει και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να αντιμετωπίζεται πάντα κοιτώντας με εσωτερικούς κομματικούς λόγους πώς θα πληγώσει το ένα κόμμα το άλλο. Είναι πολύ πιο σοβαρά τα θέματα και αφορούν την επιβίωση της χώρας και αφορούν και την επιβίωση της Ευρώπης, αν μου επιτρέπετε να πω. Και με το δεδομένο ότι ο κ. Ερντογάν δεν μπορεί να σταματήσει τις ροές. Όχι. Θα στέλνει περιμένοντας ανταλλάγματα αυτά που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα το κάνει επί τόσα χρόνια και δεν θέλουμε και να το δούμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Νίκο Ελευθερόγλου, μήπως και με αφορμή αυτό που είπε και ο Γρηγόρης και από το δικό σου ρεπορτάζ και την εμπειρία, μήπως είναι η αφορμή επιτέλους τα κόμματα να βρουν ένα κοινό τόπο, να υπάρχει έτσι ένα μίνιμουμ συνένεσης σε ένα μεγάλο ζήτημα που πραγματικά καίει και θα καίει, ειδικά στην ενδοχώρα. Όσοι δεν είχαν καταλάβει τι σημαίνει μεταναστευτικό, θα δουν στην ενδοχώρα να έρχονται μετανάστες τώρα και στην αυλή τους, γιατί μέχρι τώρα ήταν μόνο στα νησιά. Σε μια δημοσίευση, Νίκο, σε μια κυρία που βγαίνει μετά, η πρόσθετη μου κοινά, λέει: τα νησιά μας και όλη η ελληνική κοινωνία εκπέμπουν σως. Εγώ θα έλεγα ότι δυστυχώς δεν θα το δούμε αυτό. Δηλαδή τη συνεννόηση και τη σύνεση μεταξύ των κομμάτων. Βλέπουμε ότι ακόμα και το προσφυγικό που είναι ένα εθνικό θέμα. Άρα θα σπεκουλάμε, που κινδυνεύει σε θέμα, εξελίσσεται πια σε θέμα εθνικής ασφάλειας. Ήδη η σημερινή είδηση με τον τζιχαντιστή που βρίσκεται μεταξύ Τουρκίας και του Εύρου έχει πάρει μια διαστάσεις. Ποιο θα πάρει το Μουτζούρι, έτσι. Αυτό που είπε και ρώτησε τον Γρηγόρη και συμφωνώ στην ανάλυση του, ότι το Μαξίμου έχει πάρει το μήνυμα. Το θέμα είναι ότι θα το πληρώσει ο κ. Χρυσοχοίδης. Αυτό είναι δικές μου πληροφορίες. Κάτσε τώρα με γαργαλάς, γιατί το Σάββατο. Είναι να δώσουμε κίνηση. Κάποιος κυβερνάει όμως. Ναι. Το Σάββατο. Δεν το λες και επιλογή του κ. Μητσοτάκη. Δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία και στους εγωγείς. Το Σάββατο. Άρα είναι μεταγραφή. Εγνώσε το τι έπαιρνε. Έτσι είναι. Και ως αυτή τη στιγμή για ποιον άνθρωπο υπάρχει δυσαρέσκεια στο Μαξίμου. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει δυσαρέσκεια στο Μαξίμου για τον κύριο Χρυσοχοίδη. Αν κάποιο δει τη δήλωση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης μετά την επιτυχία τη αστυνομία στο κομμάτι τη τρομοκρατία, δεν έκανε καμία αναφορά στον Υπουργό. Είναι πρώτη φορά που βλέπουμε, είναι πρώτη φορά που βλέπουμε μια επιτυχία να μην πιστώνεται στον αρμόδιο Υπουργό, αλλά πιστώνεται και καλώς για μένα, αν θέλετε, πιστώνεται στην αντιτρομοκρατική και στην ελληνική αστυνομία. Άρα λοιπόν βλέπουμε μία δυσαρέσκεια. Αν δείτε και κάποια κείμενα που υπήρχαν το Σαββατοκύριακο και κάτι που γράψαμε και εμείς στο παρασκήνιο, που καταγράφει τη δυσαρέσκεια αυτή που υπάρχει στο Μαξίμου για τους χειρισμούς, θεωρούν ότι υποτίμησε το θέμα αρχικά, όταν πήγε τον Ιούλιο στη Μόρια και είχε κάνει τις δηλώσεις ότι όλα λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Και ωραίες εγκαταστάσεις. Και ωραίες εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια υπήρχε μία νέα κίνηση του κ. Χρυσοχοίδη, ο οποίος πήγε στις Βρυξέλλες και μπήκε στην Επιτροπή και είπε πάλι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το τι γίνεται στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν σωρευτικά λειτουργήσαν. Και αν δεν υπήρχε η επιτυχία αυτή που είδαμε το τελευταίο διήμερο που το σκέπασε. Πάντως για το ρεπορτάζ δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι. Πρέπει και να στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος μίλησε μόνο για την αστυνομία, για την αστυνόμευση. Δεν ακούμπησε καθόλου το κομμάτι τη μετανάστευση. Ότι ουσιαστικά δεν το έχω εγώ, το έχει ο Κουμουτσάκος, το έχει ο Κουμουτσάκος, το έχει ο Στεφανής. Για να είμαστε και ειλικρινείς, τις αρμοδιότητες δεν τις έχει ο κ. Κουμουτσάκος. Δηλαδή, αν κάποιος διαβάσει το ΦΕΚ της τοποθέτησης του κ. Κουμουτσάκου, θα δει ότι δεν έχει αρμοδιότητες. Ο κ. Στεφανής έχει αναλάβει το συντονισμό. Και πολλές πληροφορίες ότι εφημεριάζεται ακόμα και ο κ. Στεφανής από αποφάσεις που παίρνει ο κ. Χρυσοχοίδης στη διαδρομή κάποιων πραγμάτων. Εννοείς, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα παρασκήνιο, να το πούμε και αυτό. Εννοείς ότι, για παράδειγμα, κάποιοι υπουργοί έμαθαν από τις τηλεοράσεις το πού θα μεταφερθούν ένα συγκεκριμένο αριθμό μεταναστών. Αυτό θα ήταν το εύκολο. Το κακό είναι ότι μαθαίνουν κάποιοι δήμαρχοι και κάποιοι περιφερειάρχες. Όχι και υπουργό. Το άκουσα στην τηλεόραση, δεν θα σου πω. Ότι πάνε κάπου και γίνεται μια προετοιμασία ανάλογη από τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών προετοιμασία και στην πορεία αλλάζουν διαδρομή. Αυτά είναι συγκεκριμένα. Όταν είμαστε στην αρχή. Για ασφαλείας ή ποιον λόγο. Και από τον Υπουργό για λόγους ασφαλείας. Προφανώς. Ναι, νομίζω ότι είναι... Μια παρέμβαση. Όχι. Και λέω να προσθέσω αυτό ότι τουλάχιστον υπάρχει και μια απόφαση να δημιουργηθούν κλειστά κέντρα. Αυτό είναι πολύ σημαντική αλλαγή στην στρατηγική που είχε μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Το θέλουν όμως και οι πολίτες. Πέρασε καλά. Κλειστά κέντρα εννοούμε. Αμυγδαλέζα. Κλειστά κέντρα. Υπάρχουν αμυγδαλέζες, υπάρχουν χώροι. Δεν ξέρω αν θα πάνε στην ενδοχώρα, εγώ κρατώ ένα αστερίσκο, ή θα πάνε στα νησιά. Θα δημιουργηθούν στα νησιά. Θα είναι, πάντως πρόβλημα. Όχι στα Ξερονήσια, στα νησιά. Εάν δεν τεθεί, αγαπητοί φίλοι, κεντρικά ο κ. Μητσοτάκης να καλέσει έναν από τους αρχηγούς των κομμάτων. Ότι όλοι μαζί μπορούμε να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
στις Βρυξέλλες ότι δεν αντέχουμε άλλο. Το λέω εδώ και 1,5 μήνα, παιδιά. Εμείς το έχουμε κάνει σε μια στην εκπομπή. Το λέω εδώ και 1,5 μήνα με αφορμή την πρώτη συνομιλία που πρέπει να πάει μαζί με όλους τους αρχηγούς. Όλους τους αρχηγούς, ότι αυτό που ζητάτε πάει. Την ώρα που τα κόμματα περιμένουν τη φθορά του ενός και του άλλου, στείλεται η χώρα και είναι συγκλονιστικό. Εγώ γι' αυτό πήγα και να το πω. Ούτε καν σε αυτό το θέμα. Ούτε καν σε αυτό το θέμα δεν έχουν τη στοιχειώδη ευαισθησία να αντιμετωπίσουμε ως χώρα, γιατί δεν θα υπάρχει χώρα αύριο. Θα καταληθεί το κράτος, θα διαλυθεί. Για την Γρηγόρη, επ' αυτού κάποιοι έχουν μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη. Δεν έχουν την εθνική συνείδηση που έχουμε εμείς ή που έχει η συντριπτική πλειοψηφία. Όχι, αγαπάμε τον τόπο μας. Δεν του ενδιαφέρει αν άνθρωποι. Αποκλείουμε ότι αγαπάμε για τον λαό. Είναι αριθμοί. Θυμάστε τον κύριο Βίτσα να λέει στου Πακιστανού: φέρτε ένα χαρτί οτιδήποτε, έστω και πριν από 7 χρόνια. Τα αριθμοί. Μοίραζαν. Υπάρχει θέμα. Όποιος ήταν στα νησιά, είχαν βγάλει απόφαση. Επήγαινε πέρα να αφημεί. Και μετά τα αφημεί τα πουλήσανε. Δεν είναι μεταναστευτικό, δεν είναι προσφυγικό ούτως ή άλλως. Έχει γίνει μεταναστευτικό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από την εποχή του κ. Μπουζάλα έχει γίνει μεταναστευτικό. Και πλέον δεν είναι ούτε καν αυτό. Είναι δουλεμπορικό και θέμα ευρυδυτικού πολέμου. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι μια προσφυγική ροή. Είναι μια ροή απολύτως ελεγχόμενη από την Τουρκία και σε ό,τι αφορά την ένταση και σε ό,τι αφορά τη σύνθεση. Έτσι. Γιατί όλοι αυτοί που πάνε από τον Κονγκό, από τη Σομαλία, από την Ποσχάρη Αφρική πηγαίνουν με αεροπλάνο στην Κωνσταντινούπολη με φνέστρια. Ο Ερντογάν είχε τρεις περιοδίες στην Αφρική και τους κατευθύνει προς την Ελλάδα κατά βούληση. Άρα τώρα καθόμαστε και συζητάμε για θέμα προσφυγικό μεταναστευτικό είναι λάθος. Είναι λάθος διάγνωση. Συζητάμε για κάτι άλλο. Αυτό που γίνεται είναι ένας υβριδικός πόλεμος, αποσταθεροποιεί τη χώρα. Οι αριθμοί δεν είναι αυτοί οι οποίοι ανακοινώνονται. Στον Εύρο, που μιλάω κάθε εβδομάδα, 2-3 φορές την εβδομάδα, υπάρχει μια συνεχής ροή. Δεν μιλάω για τα θάλασσα σύνορα, μιλάω για τα χερσαία. Έτσι. Μια συνεχής ροή, μιλήσαμε με τους ανθρώπους εκεί πέρα, έτσι, που δεν καταγράφεται πουθενά. Οι αριθμοί, δεν θέλω να πω για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις πόσοι είναι, αλλά οι αριθμοί δεν έχουν καμία σχέση. Είναι πιο συγκλονιστικό από αυτό που σημαίνει. Με αυτά που γίνονται. Είχε δώσει μια συνέντευξη ο ιατροδικαστής της περιοχής, στην καθημερινή Κυριακή. Στον Εύρο. Ότι μικρά παιδιά τα τρώνε τα ψάρια. Αυτό που είναι τα ψάρια. Που πνίγονται. αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, Μάκη, δεν έχει καμία σχέση ούτε με προσφυγικό ούτε από με δικαστική εξέταση όλα. Ο Τζίρος, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Για να ξέρουμε γιατί ορισμένοι εμφανίζονται ως δίθεν ανθρωπιστές. Ούτε σε ταινία του Χόλιγουντ. Να ξέρουμε και τα λεφτά που έχουμε πίσω. Μόνο ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχει ένα κονδύλι για να εγκαθιστά πρόσφυγα οι μετανάστες εδώ πέρα και για την διαχείριση. 1,7 δις, πρόσεξε. 1,7 δις. Από κάτω από τον ΔΟΜ υπάρχει μια πλειάδα ΜΚΟ. Οι οποίες παίρνουν πάρα πολλά λεφτά γι' αυτό, έτσι, για τη μη κυβερνητική οργάνωση. Συνεχίζουμε εθελοντής. Ποιος είναι η υγιή και πού ανήκουν αυτές. Άκου λίγο το δουλεμπόριο. Και πώς δημιουργούνται. Άκου λίγο το δουλεμπόριο. Θα σου πω πώς δημιουργούνται. Υπάρχουν, αυτό για να πάμε στον Αντωνόπουλο, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα. Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν λοιπόν ΜΚΟ, οι οποίες βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από αυτό, έτσι, από αυτή την ιστορία. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Το 1,7 δις είναι το εμφανές ποσό. Ο συνολικός το θέμα κύκλος, γιατί χρησιμοποιούν, δεν μπορούν τα κράτη να έχουν. Γιατί πώς δεν μπορεί. Είναι θέμα, θέμα πολιτικής απόφασης. Γιατί αυτή τη στιγμή, τι είναι ανθρωπιστές αυτοί που πάνε και παίρνουν 3.000 το κεφάλι, αυτά που σου λέω, έτσι. Έχουμε, είναι δουλεμπόροι, οι ΜΚΟ προσκεμάκοι περιμένουν, ξέρουν πότε θα έρθει η Λέμβος, με πόσο θα είναι. Ακριβώς και δεν έχουν ταξίδια. Μιλάμε για οργανωμένες συμμορίες. Τα νησιά Έλληνες ταξιτζίδες περιμένουν την ώρα που θα τους παραλάβουν. Μιλάμε λοιπόν για οργανωμένες συμμορίες οι οποίες έχουν το προσωπείο των ΜΚΟ και είναι κάποιες. Θα πρέπει λοιπόν το ελληνικό κράτος να αποφασίσει και να τις ελέγξει και να δει ποιες όντως παρέχουν ανθρωπιστικό έργο και κάνουν δουλειά τους και ποιες είναι και καλυμμένοι δουλεμπόροι. Οι περισσότεροι που εμπλέκονται σε αυτή τη φάση έχουν. Εμπλέκονται σε ένα τζίρο που δεν σταματάει εκεί. Ο τζίρο συνεχίζεται και μετά τα νησιά θα φτάσουν στα νησιά για να προωθηθούν, για να βγάλουν χαρτιά, για να πάνε στην Ευρώπη. Ένα δημοκρατικό κλίμα. Ο τζίρο, που μου έλεγε, τον έχει φιλοξενήσει και εσύ, ο Γενικό Γραμματέα των Συριών, ο Ρόναρντ Μπάκρι, φτάνει γύρω στα 4-5 δις. Είναι πολλά λεφτά, παιδιά. Άρα όταν βλέπει του δημοκρατέ να βγαίνουν και να υπερασπίζονται αυτό, για να υπερασπίσει αυτό που γίνεται στη χώρα πρέπει να είσαι ή δουλεμπόρο να βγάζει λεφτά, ή συνεργάτη του Ερντογάν και ότι ο Ερντογάν κάνει τη δική του γεωπολιτική δουλειά, ή να έχει πλήρη άγνοια για το τι πραγματικά συμβαίνει. Καλά, θα μου απαντήσει εμένα σε μια ερώτηση που νομίζω ότι έχει και όλος, όλοι οι τελευταίες που μας ακούνε. Γιατί από τη στιγμή που ήρθε η παρούσα κυβέρνηση, υποτίθεται ότι δεν προσκαλεί τις ροές που φυλάει τα σύνορα, γιατί οι προηγούμενοι μας λέγανε ήδη αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν τα φιλούσαν καλά, γιατί έχουν πενταπλασιαστεί οι ροές. Δηλαδή, αυτό που θέλει να μας πει είναι αυτό που λέει ο Μπογδάνος, ότι υπάρχει στην παιχνίδια Τσίπρα-Ερντογάν για να χτυπήσουν το Μητσοτάκι. Αυτό λες. Ελπίζω να μην υπάρχει το αυτό. Ελπίζεις να μην υπάρχει ή λες ότι δεν υπάρχει.
Άκου λίγο. Δηλαδή, δίνει και μια πιθανότητα να υπάρχει. Επειδή λες ότι ελπίζει να μην υπάρχει. Δίνει και μια πιθανότητα να υπάρχει. Απάντησε μου αυτό. Γιώργο, πήγα να συνδικαλίσει κανέναν, όχι εμένα. Ο Ερντογάν, μια πιθανότητα να συνεργάζεται. Αυτό, αν ναι, όχι. Τώρα χαίρομαι. Πάμε λίγο παρακάτω. Ο Ερντογάν μα λέει ότι είναι συμπαιγνία Τσίπρα Ερντογάν για να ρίξουν με το τέλο. Εσύ απάντησε. Ο Μπογδάνος μπορεί να λέει ότι θέλει. Θα σου πω ότι εγώ δεν είχαμε θέμα. Επειδή ο Μπογδάνος υπενήθηκε ότι είναι θέμα Ερντογάν. Σε η χώρα mm-hmm. και τώρα υπάρχει μια κατάσταση δύσκολα διαχειρίσιμη, την οποία κατά μη διαχειρίσιμη, λέει ο Χρυσοχοίδης. Την οποία κατά τη γνώμη μου. Ο αρμόδιος υπουργός λέει μη διαχειρίσιμη. Την οποία, είναι δύσκολα, την οποία κατά τη γνώμη μου. Άρα αυτή η κυβέρνηση, ο Τσίπρας είναι ο αρχικός και βασικός υπεύθυνος. Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει πολιτική. Έχει προηγούμενη όμως. Αν δεν λέτε δύο. Έχει προηγούμενη όμως. Έχει προηγούμενη. Αντώνη Αντωνόπουλε. Όχι για την τωρινή, αυτό λέει ο άνθρωπος. Ότι για την τωρινή πάλι ο Τσίπρας θέλει. Αυτό μας απάντησε ο άνθρωπος. Ότι μεταπλασιάστηκαν πριν το 2015. Πριν το 2015 και προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν ακούγεται τώρα πάντως, να ξέρετε. Σε περίμενα, σε θυμάμαι πιο σοβαρό. Εγώ δεν σου κάνω προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Εσύ δεν έχεις προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Αν συμφωνώ με κάτι που λέει ο Μπογδάνος για τον Τσίπρα, πέντε φορές το ρώτησα και στην πέμπτη είπες να απαντήσεις. Λοιπόν, Αντώνη Αντωνόπουλε, Αντώνη Αντωνόπουλε, πάμε να κάνουμε Ο Καραβάκη από απέναντι, εάν δεν το θέλουν οι Τούρκοι. Γιώργο, τέλεια. Άρα την πενταπλασίασε επειδή ήρθε ο Μητσοτάκης. Την πενταπλασίασε για να εκβιάζει και την Ελλάδα και το Μητσοτάκη. Γιώργο και Λάμπρο, Άνω τελεία. Αντώνη. Όπως καταλαβαίνουμε ότι αν αυτή η εικόνα επικρατεί σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία σωτηρία, άρα δεν υπάρχει καμία λύση. Τώρα από εκεί και πέρα, τώρα είναι φίλε, έτσι δεν το. Απλώς όμως μεταφέρω την εικόνα που είναι. Δεν είναι κυβέρνηση δημοσιογράφος. Και αφού με το μεταναστευτικό πάνω από 10-12. Μεταφορικά. Γιατί οι μεν λένε ότι φταίνε η ΔΕ. Όχι, εγώ λέω ότι μισό λεπτό, μισό λεπτό δεν θα. Εγώ δεν είμαι κυβέρνηση. Εγώ λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο βασικό υπεύθυνο γιατί άνοιξε τα σύνορα, τα κατέλησα τα σύνορα και η Νέα Δημοκρατία ευθύνεται γιατί δεν έχει αλλάξει χώρο πολιτική. Ναι, λαμπρό, ναι, αλλά μία στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από το 2015. Πριν δεν γινόταν τα ίδια. Πριν δεν γινόταν τα ίδια. Αυτή η ροή, όχι. Ένα έγγραφο που είχε έρθει του Χρυσοχοίδη στη Βουλή, στην τριετία κάνει λόγο για επιχειρήσεις επιστροφών. Δεν λέει τι και πώς, έγιναν 1.846. Δουλευόμαστε. 1841 είναι. Ωραία, απλώς είχε γίνει μια διάκριση για αεροπορικές. Ναι, εγώ 1800 επέστρεψε πίσω μάλλον. Ναι. Αυτό. Ναι, ναι. Επιχειρήσεις όμως. Ναι, ναι. Τώρα το τι περιελάμβανε πόσους. Α, γι' αυτό λες 1841 ναι. Και λέγω 1806. Γιατί μπορεί οι 30 στον διάμεσο να μην πήγανε ποτέ. Γι' αυτό λες την λέξη επιχειρήσεις. Ναι. Έτσι, αναφέρεται μέσω έγγραφο. Τώρα σε κάθε περίπτωση τώρα εγώ δεν θα διαφωνήσω με το Λάμπρο κυρίως γιατί αυτό το πράγμα έχει σταματήσει να είναι και προσφυγικό και μεταναστευτικό. Κυρίως προσφυγικό. Αλλά είναι δουλεμπορικό. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση το έχει πάρει το μήνυμα, προσπαθεί να διαχειριστεί ένα θέμα από τη μία επικοινωνιακά και από την άλλη επί της ουσίας. Δηλαδή, πώς να λιάνει τις μεγαλύτερες αντιδράσεις, εκεί είναι και το μεγαλύτερο. Και να κλείσουμε με αυτό, πρέπει να πάμε για διάλειμμα. Είπες μια μεγάλη κουβέντα. Οι επόμενες 90 μέρες είναι οι σημαντικές για την κυβέρνηση. Αν θα πιάσουν τόπο οι αλλαγές στη χορήγηση του ασύλου και πρέπει σε 90 μέρες. Να έχουν εγκαταστήσει τα 15 κλειστά κέντρα και με αυτό θα επιστρέψουμε 2-10. Ο ίδιος ο Ερντογάν απειλεί
την Ευρώπη, κάθε φορά και την Ελλάδα, ότι αν δεν υπάρχει λεφτά θα δώσει. Οι διαδικασίε του ασύλου δεν πρόκειται να γίνουν ταχύτερε ή να αποδώσουν τα αυτά που περιμένουν. Θα πιστέψουμε αυτό, είναι... Αντώνη, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Σε ξέρει καλύτερα από μένα. 2-10-34-89-008 και πιεστήριο παπάκι contra-channel.gr, το email τη εκπομπή. Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστροφή επί του πιεστηρίου. Γρηγόρη, πάμε να ανοίξουμε ένα δεύτερο κύκλο. Και... Αν ησυχεί ο κόσμος από τις δημοσκοπήσεις σε κάποια σημεία, ή όχι. Είπαμε το μεταναστευτικό το ένα, το προσφυγικό. Υπάρχουν δύο στοιχεία στις δημοσκοπήσεις. Αυτό που εκλαμβάνεται ως αισιοδοξία και ως ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να γίνονται καλύτερα, καταγράφεται. Από την άλλη, στο προσωπικό επίπεδο, ενώ γενικά θέλουν τα πράγματα. Θα πάνε καλύτερα. Mm-hmm. Σε προσωπικό επίπεδο, η αμφιβολία ή μάλλον ο φόβος, για να μην λυγνείς, εξακολουθεί να είναι ισχυρή. Τώρα, το κομμάτι του προσφυγικού και του μεταναστευτικού αφορά το σύνολο της κοινωνίας, σε συνδυασμό και με την εγκληματικότητα. Αυτά είναι δύο στοιχεία τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των ανθρώπων και αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Δεν αποτυπώνεται σε πολιτικό επίπεδο, με την έννοια κάποιος να έχει ένα όφελος και κάποιος να έχει ένα κόστος, αλλά καταγράφουν ακριβώς την ψυχοσύνθεση και τους φόβους και τις ελπίδες ταυτόχρονα της ελληνικής κοινωνίας. Και βασικά από πλευράς ποιότητας ζωής του, με τώρα έχει μπει το ερώτημα. Τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία η ψυχολογία. Αυτή η ανασφάλεια που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια ήταν προηγούμενα χρόνια της κρίσης. Πρώτον, είχαν πραγματικά γεγονότα και δεύτερον, είχαν αυτή την αίσθηση της συνεχούς υποχώρησης. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Με την έννοια ότι υπάρχει πρώτον ένας συμβασμός στην πραγματικότητα, έστω και αν είμαστε πιο φτωχοί, ή μάλλον είμαστε φτωχοί, και άρα λες, αυτή είναι η νέα κατάσταση. Ναι. Δεν είναι κρίση, είναι μια νέα κατάσταση. Και η προσδοκία ότι σιγά σιγά μπορώ να βελτιώσω ή να προσδοκώ ότι μπορώ να βελτιώσω την οικονομική κατάσταση. Ερώτηση για τα εθνικά θέματα μπαίνει. Τα εθνικά θέματα φοβάμαι πάρα πολύ ότι δεν υπάρχει καμία γνώση του κόσμου ακριβώς τι συντελείται στη γειτονιά μας, τι συντελείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορεί να υπάρχουν απαντήσεις εύκολες, οι οποίες όμως δεν έχουν βάθος και άρα δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές μετά. Για ποιο λόγο αντιδρούμε ή δεν αντιδρούμε ή πού πρέπει να εστιάζουμε τους πραγματικούς μας φόβους. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Και αυτό είναι ευθύνη και του πολιτικού συστήματος, είναι ευθύνη και των media που δεν εκπαιδεύει τον κόσμο παρά μόνο στην επικαιρότητα με μία ατάκα ή με μια έτσι επιφανειακή ανάλυση να κινητοποιήσουν τον κόσμο προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Αυτό όμως στείνει παγίδες γιατί δημιουργεί το επόμενο πρόβλημα ή τη μία αντίδραση. Νίκο, η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη. Η Νέα Δημοκρατία, όσο είναι κυβέρνηση και δεν υπάρχουν πρόβλημα, θα είναι ενωμένη και η εικόνα προς τα έξω. Διαφορετικές φωνές και τάσεις υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν. Ο Καραμάνης σε αυτές τις ομιλίες είπε πού στοχεύει. Νομίζω ότι ο Καραμάνης έκανε δύο εμφανίσεις, είπε συγκεκριμένα πράγματα. Το ένα κομμάτι που είναι η ανησυχία όλων μας για τα εθνικά θέματα. Για το μεταναστευτικό. Έτσι, το βάλε πιο μπροστά πράγματα που δεν έχει πει κανένας μέχρι τώρα. Το βάλε με το δημογραφικό, το συνέδεσε. Το συνέδεσε και είπε ότι ασχοληθεί αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα ουσιαστικά ότι αυτά τα μέτρα δεν αρκούν. Mm-hmm. Αυτό είπε στο Λονδίνο. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η παρέμβαση του Καραμάνη. Δεν πρέπει να την κομματικοποιούμε και να την βάζουμε σε μια ισοκομματική. Τι αντίποση έκανε ο κουβάρνο τη Νέα Δημοκρατία στην ηγεσία τη. Εντάξει, δημοσίως αυτό που λέγεται είναι ότι ήταν καλή παρέμβαση. Όπου μπορούσαν να τον κόψουν, τον έκοψαν για να μην παίξει καθόλου. Και στις εσωτερικές συζητήσεις νομίζω ότι κάποιοι πήγαν να το στοχοποιήσουν ότι παρεμβαίνει για λόγους προεδρίας και διάφορα τέτοια. Θεωρώ ότι ο κ. Καραμάνης είχε αποφασίσει να μιλάει όταν κρίνει πλέον και κυρίως. Κάνει τέτοια ομιλία τώρα στο ΤΑΦ. Το πανεπιστήμιο τελείωσε. Έκανε και μια ομιλία στο πανεπιστήμιο. Και πάλι εκεί μίλησε για τους εθνικούς στόχους και τους εθνικούς κινδύνους. Θεωρώ ότι αυτά που λέει είναι χρήσιμα να τα ακούν οι πολιτικές ηγεσίες. Δεν έχει κανένα κομματικό έφελος πλέον ο κ. Καραμάνης. Θεωρώ ότι ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός και καλά κάνει και το χρησιμοποιεί έτσι. Νομίζω και να στηρίξει το έργο του.
Και στα, στα θέματα τη οικονομία και στα εθνικά. Εντάξει, έκανε αναφορέ στα εθνικά θέματα, κυρίω στο θέμα των Σκοπίων, στο πώ το χειρίστηκε η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Και νομίζω ότι καλό είναι να τον ακούμε πλέον. Και όχι, εγώ θεωρώ ότι κάποιοι προσπαθούν να τον κοντίνουν για κάποιου λόγου. Να είχαμε πολλού καραμαλίδε σε αυτή τη φάση από όλα τα κόμματα που να βγαίνουν και να μιλάνε χωρί κομματικό έφελο και μόνο για εθνικό όφελο. Πάντως σε σχέση με την ένταση του γεγονότος τα οποία αναφέρθηκε και τα χαμηλότερα. Βέβαια και μετά θα φωνάζει ο Αντώνης ο Ντεμής. Όχι, όχι. Πες το όμως, ολοκλήρωσε για πες τι πες. Λέω ότι σε σχέση με την ένταση των γεγονότων και την κρισιμότητα των γεγονότων στα οποία αναφέρθηκε ο Καραμαλής, οι τοποθετήσεις του ήταν πολύ συγκρατημένες. Και αν θες, πολύ χαμηλών τόνων σχέση με το πόσο κρίσιμα είναι αυτά στα οποία αναφέρθηκε. Άρα εσύ ήθελες ένα πικ παραπάνω. Όχι, δεν ξέρω τι ήθελα. Λέω ότι τα υποδημάς. Τα έβαλε, διότι αν τα σήκωνε πολύ, θα σου λέει. Ναι, έρχεται. Γι' αυτό σου λέω ότι ήταν προσεκτικό. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό σου λέω ότι ήταν προσεκτικό. Συμπυκνώσει την ώρα και στην πρώτη ομιλία. Μια ομιλία η τελευταία ήταν τα σημαντικά. Από πλευρά τη εκπαίδευση. Ότι το έκανε για λόγου χειρισμού, προκειμένου να μην δώσει λαβή στοχοποίησή του ότι παρεμβαίνει. Αλλά σου λέω ότι δεν πάβει να ήταν χαμηλή η τόνη, αν θε προσεκτική, σε σχέση με την ένταση του γεγονότο. Όποιο μιλήσει. Αμέσω του πούνε μια εντύπωση. Κάτι γυρεύει. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτά τα οποία έθεσε ο κ. Καραμαλής περιγράφουν με ρεαλισμό. Έτσι, και όλη την πραγματικότητα. Μπορείτε. Άρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αντί να ψάχνουμε άλλου τύπου κίνητρα που μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν αντιμετωπίζει αυτό. Να είχε τοποθετηθεί το πολιτικό σκηνικό, το πολιτικό προσωπικό πάνω στην ανάλυση του κ. Καραμαλή, η οποία είναι η ανάλυση αυτών που η χώρα έχει να αντιμετωπίσει. Και αφού μιλάμε και για το 2021, που είναι και τη μόδα, έχει ενδιαφέρον πώς πορευόμαστε αυτή την πορεία, όχι με εκδηλώσεις, αλλά με ποια στρατηγική θα σταθούμε. Συμπληρώνοντας τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της χώρας. Αντώνη. Κοιτάξτε, δηλαδή τώρα για τον Κώστα Καραμαλή τόσο καιρό έλεγαν γιατί δεν μιλάει. Αν τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία, σωστό, μίλησε και να κάτσουμε να δούμε γιατί μίλησε, τι είπε και πώς το είπε. Όπως είπε πολύ σωστά ο Νίκος πριν, είναι ένας πρώην πρωθυπουργός με μεγάλη εμπειρία που έχει διαχειριστεί μεγάλα θέματα με τα αρνητικά του και με τα θετικά του. Πάνω απ' όλα όμως ένας πρώην πρωθυπουργός. Και αυτή η εμπειρία του καλό είναι να κατατίθεται σε σωστά χρονικά περιθώρια, στάδια και νομίζω ότι θα είναι κάτι χρήσιμο. Που δεν το κάνουμε εμείς ποτέ εδώ στην Ελλάδα και με τους προηγούμενους, ότι ο εκάστοτε πρωθυπουργός δεν κάνει τους προηγούμενους. Πού πρέπει να ενισχύσει το ένα, το άλλο, τι αντιμετώπισε, που είναι πράγματα που δεν λέγονται δημοσία. Ναι, φυσικά, αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι... Έχει φτιάξει Αντώνης Νούπης, διακόμενο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Τι να φτιάξουμε, Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Όταν τον καλέσει, να καλέσει τον καθένα μεμονωμένα, όπως επίσης στη σύνοδο κορυφής που πήγε, θα έπρεπε ο κ. Μητσοτάκης να έπρεπε μαζί του, να καλούσε, να ζητήσει, να μιλήσει μαζί του. Είναι το κέρι αυτό το θέμα. Πάμε μαζί όλοι. Ώστε δεν θα βρει κανέναν πρόθυμο. Ούτε στο μνημόνιο δεν έγινε αυτό, να σου θυμίσω. Γιατί ο καθένας αυτή, η νοοτροπία έχει τα καλά της και τα κακά της ο Έλληνας. Απλώς τα οικονομικά προβλήματα μπορούν να διορθωθούν κάποια στιγμή. Οι εθνικές απώλειες όμως δεν αναπληρώνονται. Επίσης θα ήθελα να πω ότι, ότι κρατάει σωστές αποστάσεις. Χειρίζεται, δηλαδή δεν θέλει, είναι τόσο όσο, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί. Θα υπάρξουν άλλες σενάρια, γιατί έχουμε και το προηγούμενο του Σιμίτη. Δηλαδή όταν ο Σιμίτης γράφει ένα άρθρο, δημιουργείται από πίσω μια ολόκληρη παραφιλολογία για το τι εννοεί, πού το πάει, τι ετοιμάζει, τι κάνει. Οπότε εδώ λοιπόν κρατάει... Στον κύριο Σιμίτη δεν ήταν εκτός πραγματικότητας οι επισημάνσεις. Δεν ήταν εκτός πραγματικότητας. Και εκεί απάντησε όμως... ο Καραμαλής, απάντησε ο Σιμίτη. Ναι, αλλά πάντα υπάρχει... Όχι στη συνδιαχείριση, αυτό υπονοείσαι. Ναι, στην Κυπριακή Άωση, γιατί ο κύριος Σιμίτης είπε συνδιαχείριση με αφορμή τα ίμια. Λοιπόν, εδώ. Και μετά όσα μεγαλούδησαν στη Μαδρίτη. Αυτό λέω. Και νομίζω ότι έχουν αργήσει όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί. Θα έπρεπε λοιπόν να καταθέτουν τις εμπειρίες τους, έτσι. Και να καταθέτουν πάνω απ' όλα όχι εμπειρίες, προτάσεις. Και αντίστοιχα, οι πρώην πρωθυπουργοί, το κενό κάλυψε εδώ και δύο εβδομάδες ο Μίλης Θεοδωράκης. Ναι, πραγματικά, εγώ έχω ασκήσει πολλές φορές κριτική γύρω Θεοδωράκη για τις κολοτούμπες και από εκεί πέρα. Είναι ένα συμπολογιστικό το άθρο για τις επισημάνσεις που κάνει σε όλα τα αθλητικά θέματα. Ναι, εδώ τώρα μπορούμε να σημειώσουμε και την απουσία του πνευματικού κόσμου από όλη αυτή την ιστορία. Η Ακαδημία εξαφανίζεται, δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί τι είχαμε τελικώς, έναν επιδοτούμενο πνευματικό κόσμο. Αυτό φαίνεται. Γιατί όταν έπαιρναν, όταν επιδοτούνταν... Δεν υπάρχουν οι παλιές προσωπικότητες της Ακαδημίας, έτσι. Γιώργη, κάτι συνάξεις, βλέπω εδώ τύμπανα πολέμου του Σπιντιατής, γράφει τα νέα σήμερα, τι είναι.
Να κάτσουμε λίγο στο θέμα του Καραμαλή. Γιατί με ενδιαφέρει. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσιμογιάννη και θεωρώ ότι ισχύει αυτό απολύτως, ότι τα εθνικά μας θέματα παγίως αξιοποιούνται για λόγους μικροκομματικούς. Και νομίζω ότι οι πολιτικοί μας περιορίζονται σε επίπεδο μιας ατάκας. Για παράδειγμα, ο κύριος Καραμαλής δεν έχει ουσιαστικά τοποθετηθεί για τις επιστολές του που αποκαλύφθηκαν, όπου απευθυνόταν προς τον κύριο Μπους και ουσιαστικά παρακαλούσε για το όνομα Μακεδονία Σκόπια και έλεγε μάλιστα ότι εγώ είμαι διαθυμένος να λάβω όλο το πολιτικό κόστος και η άλλη πλευρά είναι που δεν συμφωνεί. Γι' αυτό... Σε ποια λύση όμως? Στο όνομα Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ο άνθρωπος τότε... Μα δεν είχε αντιδράσει μια στιγμή, δεν είχε αντιδράσει ο Καραμαλής. Είπε όχι, νομίζω, στη σύνδεδο που είχε γίνει. Αυτό είναι μετά το Βουκουρέστι. Εδώ έχουμε τις επιστολές που αποκαλύπτονται. Όχι, να μείνουμε εκεί το γεγονός. Το δημόσιο που έγινε στο Μουγκουρέ. Μισό λεπτό. Όταν έχει μια γραπτή. Όχι, άσε τι επιστολέ. Οι επιστολέ δεν ήταν στο τραπέζι. Δεν ξέρω τι ήταν. Η απόφαση που μπλοκάρισε. Η απόφαση που μπλοκάρισε. Η σημασία. Άκουσε. Καταρχήν. Βέτο δεν ασκήθηκε ποτέ. Αλλά πάμε παρακάτω. Όλα τα ξυλώνουμε. Εμπήκε βέτο ποτέ από τον κύριο Τσίπρα. Εμπήκε βέτο πουθενά από τον κύριο Τσίπρα. Μπορώ να μιλήσω. Αν με ρωτάτε να μιλήσω. Δεν υπήρχε απειλή του βέτο. Εμεί περισσότερο. Πάμε τώρα. Λέω λοιπόν το εξής. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος καθαρά έχει υπογράψει επιστολές, στις οποίες παρακαλά για το Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Και ο άνθρωπος αυτός έρχεται. Έχω τις επιστολές εδώ και θα σας τη διαβάσω. Δεν λέει τη λέξη παρακαλώ. Λέει όμως, επειδή τις έχω εδώ, αν θες να τη διαβάσουμε επί λέξη, λέει ο άνθρωπος ότι εγώ το θέλω και είναι επίγον να γίνει. Εγώ είμαι διατεθειμένος να αναλάβω όλο το πολιτικό κόστος. Ο Τσερβένκοφσκι από την άλλη πλευρά. Το κάναμε τον κύριο Τσίπρα. Γιατί δεν το κάνανε οι Αμερικάνοι τότε που ήταν και πιο εύκολο? Αμέσως θα σου πω. Γιατί δεν δεχόντουσαν ή δεν δεχόταν η άλλη πλευρά? Ποια ήταν η άλλη πλευρά? Το Σκοπίδι. Το Πασόκ. Ακριβώς λοιπόν. Εκ του ασφαλούς. Εγώ θα ακολουθήσω λοιπόν τη δική σου λογική σκέψη. Έκανε ένα χειρισμό, έκανε λοιπόν μια μπλόφα. Άρα λοιπόν, αν γυρίζαν ξαφνικά οι άλλοι και του λέγανε εντάξει το δεχόμαστε, τώρα είσαι προσκυνής, θα έλεγε συγγνώμη, σας έκανα μπλόφα. Γίνεται έτσι η διεθνή διπλωματία. Μου λέτε ότι ο Κώστας Καραμαλής έκανε διεθνή διπλωματία στα εθνικά μας θέματα με μπλόφες? Όχι μόνο κόσμος, πολλοί πολιτικοί το έχουν κάνει αυτό. Η μπλόφα δεν είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Αλήθεια. Δηλαδή, αν Αντώνη μου λοιπόν. Εγώ ακολουθώ τη δική σα λογική σκέψη και λέω το εξή. Ότι γυρνούσαν λοιπόν με το γραπτό κείμενο, το οποίο ήταν ένα κεκτημένο. Ένα πράγμα που δεν ελοπίζει. Μια στιγμή. Όχι μονόλογο. Μια στιγμή. Αυτά που λέει. Οι επιστολέ δεν κατέληξαν στη σύμφωνη με του Αμερικάνου. Μάλιστα. Άρα, λέμε ότι... Σοβέ, γιατί πάμε σε αυτές και δεν πάμε στο γεγονός του Βουκουρεστίου. Και τα δύο. Όχι εκείνο τον κυρίαρχο. Αυτό γιατί που είναι. Άρα λοιπόν, εσείς μου λέτε ότι οι επιστολές που έχω εδώ του Καραμαλή και λέει αναλαμβάνω όλο το πολιτικό μου είναι τώρα επιγόντως. Και οι άλλοι δεν συμφωνούν. Οι Αμερικάνοι δεν σε προβληματίζουν γιατί δεν το αποδέχτηκαν. Γιατί ζητούσαν κι άλλα. Τότε λοιπόν, Μάκη, μου λες ότι αν. Αυτό εγώ θέλω να μου απαντήσετε και δεν μου απαντάει κανείς. Αν λοιπόν του λέγανε ναι. Άστο το λέγανε. Τσάκι, σα έκανα μπλοφά. Έτσι πολιτευόταν. Όταν γράφει ένα πρωθυπουργό, βάζει την υπογραφή του, Μάκη μου. Από κάτω πέρα. Άλλο έβαλε την υπογραφή του. Άλλο έβαλε την υπογραφή του. Την έβαλε άλλο. Αυτό είναι το θέμα. Και εγώ στο Βουκουρέστι. Και εγώ επιχειρηματολογώ. Όχι τώρα με το. Εθνικό Εποφαλής Συμφωνία. Γιατί από το 1992 το είχαμε πουλήσει το όνομα. Λεγόντουσαν πρώην Ιουγκλαβική Δημοκρατία. Της Μακεδονίας σκέτο. 142 χώρες τους είχαν αναγνωρίσει ως Μακεδονία σκέτο. Αυτό το πουλήσε με υπογραφή. Δεν ξέρω αυτό διάστημα. Είναι τόσο καλή συμφωνία που σήμερα έχει δηλώσει ο κ. Ζάιφ ότι έχει παγώσει ή ψιλοπαγώσει γιατί η Ελλάδα με τον κ. Μητσοτάκη που δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει με αυτήν την συμφωνία. Την κατήγγειλε στους Μακεδονομάχους. Έχει μπει ότι τώρα θα την τιμήσει και θα την τηρήσει. Άρα αφήνει να παίζουν πρωταγωνιστές, πρέπει να είναι η Ελλάδα στα Βαλκάνια και αφήνει να παίζουν μπάλα. Οι Γάλλοι, οι Αυστριακοί, οι Ούγγροι, όλοι εκτός από την Ελλάδα. Δεν πήραμε θέση καν, αφήσαμε το παιχνίδι να το κάνουν όλοι. Γιατί ήθελε να κάνει η Ελλάδα εκεί. Δηλαδή, να πει όχι χώρα.
Μήπως αντί για αυτό έγινε ένα πόδι διαφωνικό. Η συμφωνία υπεγράφει καθ' υπόδειξη και εντολή και των Γερμανών και των Αμερικανών. Όπως υπέγραψε όλα τα άλλα που δεν υπάρχει καμία προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή την εκχώρηση της περιουσίας για να μην έχει ενημερώσει ο πολιτικός αρχηγός, κύριε Τσίπρα. Το υπερτάνεις. Παλήθεια. Η εκχώρηση της περιουσίας ήταν 99 χρόνια και τα λεφτά έρχονται για τον ελληνικό λαό. Προηγουμένως Λάμπρον και το ξέρει πολύ καλά. Να το αποσυνοποιήσει. Τα πουλούσαν για πάντα και πήγαν τα λεφτά κατευθείαν. Άρα δεν ξέρω. Γιώργη, μια στιγμή μιλάς, υπερεύει ακόμα και τις απαιτήσεις των ξένων. Δηλαδή, η αναγνώριση γλώσσας και ταυτότητας, δηλαδή η αναγνώριση μακεδονικής εθνότητας, είναι κάτι το οποίο και να ήθελε κάποιος αμφιβολουμένος, δεν μπορούσε ποτέ να το υπογράψει. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε με συνοπτικές διαδικασίες, υποθηκεύοντας τη χώρα και πρόσεξε τι έκανε. Δεν είναι μόνο το υπέγραψε κάτι το αδιανόητο, υπέγραψε και μια συμφωνία την οποία. Την υλοποίηση της οποίας είχε συναρτήσει με πράγματα που δεν ελέγχει. Ακριβώς. Δηλαδή την ευρωπαϊκή πορεία, την ευρωπαϊκή διάταξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων. Δεν είχε δει καν, δεν είχαν διαγνώσει καν τις προθέσεις των Γάλλων. Το έλεγε ο Μακρόν, έτσι. Οι Ολλανδοί, οι Γάλλοι το λέγανε. Έβαλε λοιπόν τη χώρα να υπογράψει μια συμφωνία όπου ακόμα και αν αύριο μεθαύριο δεν εφαρμοστεί για λόγους που υπερβαίνουν τα Σκόπια. Θα έχει μείνει ελληνική υπογραφή. Αναγνώριση γλώσσα. Μακεδονική εσωτερικά. Ξέρεις τι άποψη έχει τώρα ο Μπακογιάννη ή όχι. Και επιλέγεις να μην μας θυμίσεις. Εγώ θα σου απαντήσω για τώρα ο Μπακογιάννη. Ήσουν εκεί. Θα σου απαντήσω. Έκανε ρεπορτάζ ή όχι. Απόλυτο. Ωραία. Κακό δεν έκανε. Κακό δεν έκανε. Τώρα τι είσαι. Ο διευθυντής με το συντάξιο. Γιώργη. Το ότι η ελληνική πλευρά απείλησε με βέτο το βέτο Ακούστε με λίγο. Να είναι ζωντανή εκπομπή με έναν τελείωσε ιστορία. Δεν παρεμβαίνει ο Ιωάννη. Θα γράψει το 2008 η Ελλάδα αρνήθηκε την ένταξη του Σκοπίου στο ΝΑΤΟ και με απειλή βέτο έλαβε ομόφωνη απόφαση συμμαχία να μην μπουν. Και ότι το 2018 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισε μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα και Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή έδωσε όλο το πακέτο. Εάν κάποιο θέλει αύριο μεθαύριο να εργαλειοποιήσει τα Σκόπια στα Βαλκάνια. Θα έχει όλο το πακέτο. Γιώργη, μια στιγμή. Που καθιστά κακούργημα έτσι, την κατάχρηση πληρεξουσιότητας από Έλληνα εκπρόσωπο του κράτους. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει κατάχρηση της εξουσίας του και υπογράψει επιβλαβείς για τη χώρα συμφωνίες. Αυτό αφαιρέθηκε από το ποινικό κώδικα. Αφαιρέθηκε από όσοι επιστήριζα, βέβαια. Έχουν λόγους προφανώς. Μάλιστα. Λοιπόν, παραπάνω από έναν. Πάμε λίγο στον Αντώνη Αντώνη Μλοχάνα. Γιατί είχε προηγηθεί και η διαπραγμάτευση του μνημονίου που οδήγησε τη χώρα δεμένη για 100 χρόνια. Λοιπόν, Αντώνη. Σήμερα είχαμε για την επέμβαση στην ΑΣΟΕ, βρέθηκαν τόσα πράγματα και εν ώψη Πολυτεχνείου βλέπω να γίνεται μεγάλη κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία, δεν είπε τίποτα για το χτύπημα ότι ουσιαστικά έπιασαν την επαναστατική αυτοάμυνα, δεν είπε τίποτα για την επίθεση στο γραφείο της κυρίας Κεραμέως, δεν είπε τίποτα για την επιχείρηση στην ΑΣΟΕ, το τι βρέθηκε στο υπόγειο. Βέβαια, ο κύριος Φίλης σήμερα πήγε εκεί πέρα και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ αποδοκιμάστηκε μονάχα. Ναι, αποδοκιμάστηκε από φοιτητές. Και πρώην Υπουργός Παιδείας, έτσι να υπενθυμίσουμε. Ναι. Είναι κάτι τώρα προπομπός όλο αυτό εν ώψη και του Πολυτεχνείου.
Κοίταξε να δεις, βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα, μάλλον τις τελευταίες μέρες, να πυκνώνουν οι επεμβάσεις της αστυνομίας. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει μια συγκεκριμένη τακτική. Άρα πάει καλά, άρα πάει καλά στα αστυνομικά, κ. Σουχοίδη, σε σχέση με αυτό που μας έλεγε πριν ο Νίκος Ελευθερόπουλος. Σε ό,τι αφορά αυτό τον τομέα δράσης, νομίζω ότι είναι κάτι που ικανοποιεί σε ένα μεγάλο ποσοστό. Να αφήσουν οι κυβερνήσεις την αστυνομία να δουλεύει. Ναι, σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτό ακριβώς. Δηλαδή να δουλεύει η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Έτσι. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι μέσα στο... Καταρχάς, την εικόνα της ΑΣΟΕ, έτσι όπως ήταν η πρόσωψή της. Όχι, μέσα τι είχε. Μέσα στην πογιά, στην κόκκινη και στη μαυρίλα. Το ότι βρεθήκανε οι αντόγοι. Είναι τρομακτικά πράγματα. Εντάξει, δηλαδή νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν. Δηλαδή τώρα και κάτι το οποίο εγώ επιμένω το λέω, δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτοί οι τύποι δεν είναι αντιεξουσιαστές, δεν είναι αναρχικοί, δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την ιδεολογία. Αφορμή είναι έτσι, όχημα. Είναι μπαχαλάκιδες, είναι χουλιγκάνοι. Δηλαδή όταν ο άλλος πετάει μολότοφ και σε καίει, δηλαδή έκαψε έναν αστυφύλακα, πότε ήταν την Παρασκευή. Δύο, οπότε πήγαν τραυματίες στο νοσοκομείο. Έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι εγκληματίας. Όταν κυκλοφορεί ο άλλος έχει τα Καλάσνικοφ μέσα. Και το κορυφαίο είναι ότι αν οι αστυνομικοί χτυπήσουν κάποιον. Ναι, και αν παρεκτραπούν να έχουν και τις. Αυτό που βλέπει. Μιλάμε για τις δύο αστυνομίσματος, έτσι. Ναι, όχι αν προκαλούν οι αστυνομικοί. Καλώς να περάσουν από εκεί πρέπει να περάσουν, αλλά να έχουμε να κοιτάμε και τις δύο αστυνομίσματος. Φυσικά, δεν μιλάμε τώρα για την αυθαιρεσία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να σου φέρω τώρα ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι η άλλη πλευρά. Έτσι. Δηλαδή, πήγανε, κάνανε ένα ντου η δίωξη ναρκωτικών σε ένα κλαμπ στο Γκάζι. Και τους είχαν με τα χέρια σταυρωμένα, λες. Ναι, 300 άτομα τους είχαν βάλει τουλάχιστον, όπως καταγγέλνουν αυτοί. Έτσι, θαμώνες από μέσα. Ένα DJ που είχε κάνει μια ανάρτηση. Δεν υπήρχε απάντηση από την αστυνομία ότι δεν ίσχυε. Είχε βάλει 300 άτομα γονατιστούς κάτω και άλλους τόσους τους είχαν βγάλει απ' έξω και τους είχαν με τα χέρια πόδια ανοιχτά και τους ψάχνανε. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Σε ποια στάση γίνονται οι έλεγχοι. Ναι, μέσα σε ένα κλαμπ, Γρηγόρη μου, να μπει μέσα έτσι στα καλά καθούμενα, είναι 300 άτομα. Να μπήκανε πληροφορίες για συγκεκριμένες. Προφανώς θα μπήκανε. Η απάντηση της αστυνομίας πάντως ήταν ότι τουλάχιστον έπιασαν 10 άτομα έτσι, με μεγάλες ποσότητες. Ναι, η απάντηση. Λογικό να έχω τον λόγο κάποια στιγμή για να μην κατηγορηθώ. Για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Επειδή δεν είναι ακριβώς το πράγμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να τελειώσω. Ναι, να τελειώσω είναι ότι αν αυτή τη στιγμή, δηλαδή τι περιμένουν, δηλαδή αν πάρουμε μια ψύχρεμη αποτύπωση αυτής της κατάστασης, βλέπουμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τσιτώνει μια κατάσταση. Αυτή η κατάσταση κλιμακώνεται και κάποια στιγμή περιμένουμε όλοι να κάτσουμε μπροστά στη τηλεοράση το βράδυ, της 17ης Νοεμβρίου, να γίνεται να παρακολουθούμε το μακελιό. Λοιπόν, η αστυνομία για άλλη μια φορά αντιμετωπίζεται με κομματικούς όρους. Πολύ σωστά έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εγώ έκανα επιχειρήσεις και στα Εξάρχεια, έκανα κινήσεις για το χτύπημα για τα ναρκωτικά, έβγαινε η Νέα Δημοκρατία, κάποια από τη Νέα Δημοκρατία. Θα τα καθαρίσουμε εμείς όλα. Θα τα καθαρίσουμε όλα και τα καλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα γίνεται πάλι το ίδιο. Είναι τραγικό να συζητάμε. Τα ναρκωτικά που ήταν μέσα στο κλαμπ πηγαίνουν σε νεαρά παιδιά. Στα παιδιά μας και στα παιδιά σας. Δεν θα πηγαίνουν σε δεξιά παιδιά, σε αριστερά παιδιά. Στο πανεπιστήμιο αυτές οι εικόνες. Όχι μόνο με τα υλικά που ήταν μέσα και τις business που στείλουν στο όνομα της δικαιολογίας, γιατί ποινική, αντί δεν ξέρω τι είναι, κάνουν περίεργες διαδρομές. Μέσα όλο, τα πανεπιστήμια κατεστραμμένα, οι γονείς που δουλεύουν, οι πιο ευάλωτοι Γιώργο, οι πιο ευάλωτοι, που δίνουν από το στέρημά τους για να σπουδάσουν τα παιδιά τους και τα παιδιά τους δεν σπουδάζουν. Δεν είδα αυτούς που πήγαν σήμερα να διαμαρτυρηθούν. Να διαμαρτυρηθούν εξάλλου σε τι, στην απόφαση της συγκλήτου. Η σύγκλητος είπε κλειστό το πανεπιστήμιο, όχι η αστυνομία και μπουκάρανε μέσα διότι δεν σέβονται τίποτα. Ποια ακαδημαϊκή ελευθερία. Όλοι αυτοί πάνε εκεί για να μην γίνουν τα μαθήματα, για να μην κάνουν τα παιδιά τους τη δουλειά που κάνουν και μετά κατηγορούμε. Πάντως, συμφωνούμε, φαντάζομαι όλοι εδώ, ότι άσυλο δεν είναι καταπάτηση των ελευθεριών των άλλων φοιτητών. Το άσυλο είναι για να μην υπάρχει ελευθερία. Υπάρχουν ιδέες σήμερα. Υπάρχει τέτοια ανάγκη. Και ποιες ιδέες βγαίνουν στο πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, εξαιτίας του ασύλου και άλλες καταπιέζονται έξω. Μιλάμε για μια δημοκρατική χώρα, ευρωπαϊκή χώρα και μιλάμε για άσυλο ιδεών. Δηλαδή, μπορούν έξω από το πανεπιστήμιο να καταστέλλονται ιδέες. Υπάρχει κάτι τέτοιο και δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό είναι λίγο υποκριτικό. Και μετά το Γιώργο Χρυσοφορίδη. Θα έλεγα ότι ο φόβος είναι ότι αυτή η κλιμάκωση θα οδηγήσει σε επεισόδια της 17 Νοεμβρίου. Αυτό δείχνει τουλάχιστον η τάση, αυτό λένε οι πληροφορίες δικές μας. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε νεκρό.
Γι' αυτό λες ο Χρυσοχοίδης λέει για Γρηγορόπουλο. Ότι ο Χρυσοχοίδης κάτι ξέρει, περισσότερο από ό,τι ξέρουμε εμείς τουλάχιστον, από το ρεπορτάζ μας. Θεωρώ όμως ότι η κλιμάκωση είναι επικίνδυνη και περίεργη. Ας ελπίσουμε να επικρατήσουν άλλες τάσεις και άλλες φωνές. Γιώργος Σταυρίδη. Και εντός χώρου και εκτός. Θα συμφωνήσω με κάτι που είπε ο Νίκος και ο Αντώνης και είναι νομίζω το κομβικό σημείο της κουβέντας μας. Το κομβικό σημείο της κουβέντας μας αυτή τη στιγμή είναι ότι επιλέγεται τώρα, αυτές τις μέρες, λίγα 24 ώρα πριν από 17 Νοεμβρίου, η κλιμάκωση. Ποιος την επιλέγει? Την επιλέγουν αυτοί που τους λένε μπαχαλάκηδες? Ναι, δεν νομίζω. Χωρίς να σε διακόπτω, με συγχωρείς, αν υπήρχε αν παραμονή, ξέρεις ότι σε ένα υπόγειο έχει βόμβες Μολότοφ, έχει Καλάζνικοφ. Μάλιστα. Θα έχει μπουκάλια μπύρες, σπασμένα. Θα τα πω όλα, μην ξεχνείς να χωριέσεις. Μα θα μιλήσεις, κουβέντα κάνουμε. Σε πολύ ρεμούς τόνους. Εσύ, σαν δημοσιογράφος, αν πριν 20 χρόνια που ξεκινούσε τη θητεία σου και εσύ κάνεις στήλη στην ΑΣΟΕ και έβλεπες μπροστά σου ότι όλα αυτά ήταν πολεμεφόδια, τι θα έλεγες, θα τους άφηνες? Εντάξει, το πολύ που λένε σκοτωθήκε ένας αστυνομικός. Και τι έγινε? Ας τον να μιλήσει τώρα, τον προβοκάρουμε. Έλα, πάμε. Να πω. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, ξεκινάω και λέω το εξής. Ό,τι έχει σχέση με βίες ενέργειες, με επιθετικές ενέργειες, με πολεμοφόδια, είναι απολύτως καταδικαστέο. Συμφωνούμε όλοι εδώ. Ωραία. Έχετε λοιπόν μία κυβέρνηση πριν τις εκλογές, έχετε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και λέει θα τα καθαρίσει όλα. Και λέει ότι ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Είναι το άσυλο. Εγώ με το που βγαίνω, και όντως το έκανε, ήταν μια από τις ελάχιστες δεσμεύσεις που τήρησε. Ήταν η εβδομάδα που δεν φόραγες γραβάτα. Ακριβώς. Πριν χάσω το στοίχημα. Λοιπόν, και λέει, εγώ θα καταργήσω το άσυλο, το κάνει αυγουστιάτικα, θα θυμάμαι καλά, καλοκαιριάτικα πάντως. Κατά τέλειο Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Και θα λυθούν όλα. Εγώ είδα την κυρία Πιπηλή προχτές στα κανάλια, όταν πάλι είχαν γίνει τα ίδια στην ΑΣΟΕ, να λέει εντάξει, έκανε η αστυνομία μια πρόβα, ήταν αποτυχημένη, άλλη φορά καλύτερα. Άρα μάλλον δεν ήταν τελικά το πρόβλημα το άσυλο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, άσχετα αν εδώ ο φίλος μου ο Αντώνης λέει τι χρειάζεται το άσυλο κτλ. Πάντως αποδεικνύεται, εκ των πραγμάτων το λέω, ότι δεν είναι πρόβλημα το άσυλο. Πάμε παρακάτω. Να έρθουμε λίγο στο κλάδο. Μια πλευρά. Έχει μεταβληθεί. Μέσα εκεί έχουν άσυλο αυτοί που βλέπουν τα ναρκωτικά. Τι έμποροι. Έχουν εμπόρια, μόλις τους χιλιάδες μπαίνουν εκεί μέσα στο πανεπιστήμιο. Μια στιγμή αφαίρετη. Μάκη μου, έχουν άσυλο να σπάνε και με το ξύλο, να τους πετάνε απ' έξω, να σταματάνε τα μαθήματα. Για όλα αυτά έχουν άσυλο. Όταν έρθει η ώρα που πείτε να. Οι φοιτητές γιατί δεν μπαίνουν να περνάνε αυτά τα μάτια. Να απαντήσω. Ο μόνος που δεν έχει άσυλο τελικά είναι ο φοιτητής. Συγγνώμη. Ο μόνος που δεν έχει άσυλο είμαι εγώ, γιατί θα μου πείτε να μιλήσω. Εντάξει. Ευχαρίστω. Κανένα αντίρρηση. Είμαι πολιτικό άνθρωπο. Θα πω λοιπόν το εξή. Λέω λοιπόν και με το προηγούμενο καθεστώ. Η αστυνομία, όταν τελεί το παράνομη ενέργεια μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου, μπορούσε να παρέμβει. Αποδεικνύεται από τα πράγματα. Γιατί δεν παρέμβαινε? Μπορώ να ολοκληρώνω μια φράση. Μια στιγμή δεν παρέμβαινε. Μια φράση να δεν έχω ολοκληρώσει. Το αμέσω μιλήσει περισσότερο, Γιώργη μου. Πάντως, τώρα λοιπόν που καταργήθηκε το άσυλο, δεν βλέπουμε κάτι να έχει αλλάξει. Πάμε τώρα στο κλαμπ, γιατί έχει σημασία. Εγώ αντέγραψα το αστυνομικό δελτίο. Έγινε μια επιχείρηση. Ελέγξανε. Και βρήκαν 300 ανθρώπους, τους κρατούσαν μία ώρα, τους πήγαιναν στις τουαλέτες. Από ό,τι καταγγέλνουν, δεν τους φέρθηκαν και με ιδιαίτερη ανθρωπιά. Και βρήκανε 12,6 γραμμάρια κάναμε, 3,5 γραμμάρια κοκαίνη, 1,7 ηρωίνη, 3,2 γραμμάρια MDA και 2 δισκία έκσταση. Όλα μαζί 20 γραμμάρια. Σε κάποιες χώρες, αναφερέσεις δηλαδή που επιτρέπεται και η χρήση της κάναβης, αναφερούσες και τα 10 γραμμάρια κάναβης, ούτε τα μισά. Αλλά εγώ το προσθέτω και λέω. Ο στόχος της αστυνομίας που το κάνει αυτό τώρα είναι ουσιαστικό, δηλαδή να πιάσει τους εμπόρους ή επικοινωνιακός, δηλαδή να πιάσει κάποια παιδιά? Προφανώς επικοινωνιακός, γιατί εμπόρους δεν είδα να πιάνουν. Τώρα, αναρωτιέμαι. Άρα από πριν ξέρω πόση ποσότητα έχει. Πάντως αυτό ήταν το διατάφτα. Εσύ είπες προηγουμένως. Δεν ξέρω. Μου είπες προηγουμένως ότι είχαν πληροφορίες. Δεν είναι καλές. Συμφωνούμε. Εγώ λέω να ελέγξουν το κλαμπ. Να το ελέγξουν. Μαζί σας απόλυτα. Αλλά. Αφού ελέγξαν το κλαμπ με τα 20χρονα και τα είχαν μια ώρα όρθια με ανοιχτά τα χέρια και ανοιχτά τα πόδια, προφανώς φαντάζομαι θα πάνε και σε κανένα από τα πλήρη κλαμπ του Κολονακίου. Γιατί αν βρήκαν 3,5 γραμμάρια κόκας στο κλαμπ με τα 20χρονα, δεν ξέρω εκεί που συχνά τα Golden Boys ή μεγαλόσχημοι, μήπως είχαν ένας υπουργός, έχει περισσότερα. Να μην γίνεται καμιά έρευνα.
Όχι, να γίνονται όλες. Από αυτό είπα. Τον άποδο είπα. Όλες οι έρευνες. Αφού ελέγξανε λοιπόν. Εγώ είπα. Από εκεί ξεκίνησα, ρε μάκη μου. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνουν όλες τις έρευνες. Αλλά να πάνε και σε κανένα με τους μεγάλους, με τα Golden Boys. Να δούμε εκεί. Θα βρουν κιλά. Μήπως βρουν παραπάνω. Μήπως βρουν κάτι παραπάνω εκεί. Άρα λοιπόν, να κάνουμε όλους τους έρευνες. Και επανέρχομαι τώρα. Όταν κάποιος επιλέγει. Να πω και κάτι. Λέγαμε προηγουμένως για Μολότοφ. Να σας πω κάτι πολύ εντυπωσιακό. Κακούργημα λέει το να έχει Μολότοφ. Δηλαδή η πρόθεση, τώρα αυτό είναι νέο. Ασφαλώ είναι. Ναι. Η πρόθεση ναι. Θα το κάνει. Μάκι μου. Θα χρησιμοποιήσει. Ωραία. Ναι. Την ίδια στιγμή ξέρετε ότι η κατοχή Καλάσνικοφ παραμένει επιμέλημα. Ισχύει απόλυτα. Για το Καλάσνικοφ. Ισχύει απόλυτα. Ρωτήστε δικηγόρο. Ρωτήστε δικηγόρο πριν έρθω. Ισχύει απόλυτα. Πάμε σε αυτή τη ώρα. Τέλο. Ναι, να το Μία φράση. Λοιπόν, ναι. Όταν λοιπόν κάποιος επιλέγει για επικοινωνιακούς λόγους να αυξήσει την ένταση, ναι. Αν τελικά την Κυριακή όλα πάνε τέλεια, θα του πούμε χίλια συγχαρητήρια. Αλλά αυτούς που επέλεξαν να αυξήσουν την ένταση, αν την Κυριακή τα πράγματα δεν πάνε καλά, προφανώς αυτό η τακτική που επέλεξαν δεν ήταν και πολύ επιτυχημένη. Τι θες να πεις, Νίκο? Προς το παρόν και οι ροές πάνε μια χαρά, επί των ημερών σας, θα παραδώσετε σωστά όλα τα πράγματα. Κοίτα, επειδή το λέω. Όχι, δεν ανοίξω ρατσιόλα. Θα έρθω μετά κάποια περίμενα. Εντάξει, δεν μπορεί να το λέτε κανένα παντά. Δεν έχει κανένα παντά. Δεν έχει κανένα παντά. Δεν έχει κανένα παντά. Να μην απαντήσω στο μάκι που είναι. Να μην απαντήσω σε άλλη χώρα. Να μην απαντήσω σε άλλη χώρα. Να μην απαντήσω σε άλλη χώρα. Έχω λοιπόν tweet του κυρίου Μητσοτάκη την 1η Μαρτίου 2016. Ο οποίος λέει το 2015 μπήκαν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδα εξαπλάσια οι πρόσφυγες και μετανάστες σε σχέση με την Ιταλία και δεκαπλάσια σε σχέση με το 2014. Τι άλλαξε? Αυτή η ερώτηση του Μητσοτάκη δεν ισχύει τώρα. Τις ροές μου είπε ο δεν ισχύει λοιπόν τώρα που πενταπλασιάστηκαν ροές. Το tweet του αυτού του κυρίου Μητσοτάκη ισχύει λοιπόν. Και η σήμερα λοιπόν, και η αχθές. Αν δεν πάμε στη λογική Καλαρίτη ότι ελπίζει να μην ξενεννοείται ο Τσίπρας με τον Ερντογάν για να έρθουν οι ροές, προφανώς κάτι δεν κάνει καλά. Νίκο, εγώ θα έλεγα ότι με αφορμή την κουλτούρα. Αν έχει τέτοιος ο Τσίπρας αγγισένα Γιώργη, τότε δεν κέρδισε τα πάντα. Με αφορμή την κουλτούρα των πραγμάτων που συζητάμε πολλές φορές. Έχω την άποψή μου. Δικαιούμαι. Άσε, τέλειωσε. Να πάει. Κάθε φορά λες. Όχι, τι άλλο είναι ότι και εμένα. Κάνει ένα σχολείο προσωπικό. Με συγχωρείς. Δεν είναι προσωπικό. Με αυτά που λες σχολιάζω. Ναι, αλλά τα δικά μου σχολιάζεις. Λοιπόν, τα δικά μου σχολιάζεις και σου απαντάω. Όλα είναι λαθασμένα. Όλα μονόπαντα. Όλα μονόπαντα. Εντάξει, μην με ξαναγαλείς. Ναι, μάλλον είναι μονόπαντα. Μην με ξαναγαλείς αφού είναι όλα μονόπαντα. Γιατί με καλείς. Ναι. Εγώ σε καλώ, από εκεί που σε καλούμε. Για να ακούμε το μέση προφανώς. Αλλά όχι όμως μονότονα. Έχει μισό λεπτό. Πέντε ανθρώπων. Οι οποίοι οι τέσσερις είναι από τη μια πλευρά και ο ένας είναι από την άλλη. Εντάξει. Και λες ότι ο ένας θα λέει όλα αυτά. Εντάξει. Όχι, μην μεγαλύτερο. Μην μεγαλύτερο. Θέλετε να φύγω. Όχι, δεν είναι αυτό που με συγχωρείς. Όταν δεν είπε πριν ότι ξαναπεί με τον Αντωνάκη Μπουρή ότι λέει όλα λάθο. Έχει ξαναπεί σε καλεσμένο ότι τα λέει όλα λάθο. Όλα. Έχει ξαναπεί. Μια στιγμή. Ή είδε κανέναν, ναι. Να μην πείτε αυτά που πιστεύει άνετα, χωρίς μόνο. Χωρίς να κρίνει την άλλη πλευρά. Άστα, Γιώργη, άστα. Κομματικά έτσι από εδώ. Κομματικά, Γιώργη μου, έτσι από εδώ. Επειδή εγώ σε αγαπάω, Μαγκιούρη. Και σε αγαπάω πάρα πολύ και την εκπομπή. Επειδή προφανώς η κολλή δεν θα φύγω. Όχι, θα φύγω αφού σα αγαπάω την εκπομπή. Γιώργο, εγώ παιδιά θα φύγω. Δεν είπε πριν. Φύγε! Φύγε! Ρε Γιώργο, με συγχωρείτε, δεν είπες πριν ότι συμφωνείς. Όταν προσβάλλεται ένα καλεσμένο λέγοντας. Γιώργη, άνοιξε σου λέω. Ωραία. Εγώ σε παρακαλώ. Πάμε για διάλειμμα. Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιεστηρίου 210-34-89-008 το τηλέφωνο επικοινωνίας και πιεστηρίο papakikontra.gr το email της εκπομπής. Πάμε να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τους συναδέλφους. Παναγιώτη, Γρηγόρη, πώς βλέπεις, πώς εξηγείς αυτή τη στροφή στην Ευρώπη που είδαμε σήμερα στην Ισπανία. Δεν μίλησα μετά. Με την Ισπανία. Πού πάει από δεξιά. Τι σημαίνει αυτό? Η Ευρώπη έχει πρόβλημα ύπαρξης.
Τα προηγούμενα χρόνια ήταν το παράδειγμα, το καλό παράδειγμα. Δημοκρατία και ευμάρεια και πλούτος. Όλο αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και διαλύεται. Λόγω της ξεροκεφαλιάς της Γερμανίας και της αιμονής της στη δημοσιονομική σταθερότητα που λειτουργεί εις βάρος και της ίδιας της γερμανικής οικονομίας στο τέλος, όπως αποδεικνύεται τα χρόνια αυτά, η Ευρώπη υποχωρεί, χάνει σε αξία, σε επιρροή και σε ισχύ στο νέο πολυπολικό κόσμο που υπάρχει. Τι γίνεται από την ώρα που η οικονομία πάβει να είναι τόσο ισχυρή, γιατί δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της η Ευρώπη, από την ώρα που δεν έχει κοινή πολιτική γραμμή, κοινή πολιτική εξωτερική, κοινή αμυντική πολιτική, υποχωρούν οι δεσμοί, το όραμα ξεφτίζει και το κυριότερο, αναπτύσσονται πια οι εσωτερικές έρηδες. Ξαναβιώνουν όλες οι έρηδες που υπήρχαν μέσα στα ευρωπαϊκά κράτη. Γι' αυτό και βλέπουμε ο καθένας να νομίζει ότι μπορεί να σωθεί καλύτερα μόνος του, ενώ δεν ισχύει αυτό. Είμαστε πολύ αδύναμοι ως Ευρώπη και γινόμαστε ακόμα πιο αδύνατοι, αλλά ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να σωθεί. Και βλέπουμε πού την άνοδο της ακροδεξιάς ξεκίνησε στο βορρά, στις πλούσιες χώρες, στις χώρες που δεν έχουν και θέμα με το προσφυγικό ή με το μεταναστευτικό. Και βλέπουμε ότι αυτή η διάλυση να διαχέεται. Έγινε το Brexit. Βλέπουμε την άνοδο ακροδεξιάς στο βορρά και βλέπουμε τώρα και στο νότο. Η Ισπανία, σκεφτείτε πόσα χρόνια και πριν την κρίση, είχε συγκλονιστικά νούμερα ανεργίας. Στο 18% και στο 20%. Τα βλέπαμε και λέγαμε πω τι γίνεται στην Ισπανία. Όλο αυτό απονομοποιεί τις πολιτικές εξουσίες που δεν μπορούν να προσφέρουν στους Ευρωπαίους. Ούτε ασφάλεια, ούτε ευμάρεια και κυρίως ούτε καν την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό συμβαίνει. Εκεί είναι μήπως και η πτώση της ποιότητας των προσωπικότητων των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά κινούνται παράλληλα. Ότι δεν γεννάει η ζωή οι προσωπικότητες και σε όλους τους χώρους. Η ζωή θα γεννήσει προσωπικότητες. Απλώς καθώς τα πράγματα όλα είχαν χωρηθεί στο κομμάτι της οικονομίας και όλα νομίζουμε ότι είναι ένα τεχνοκρατικό σχέδιο. Να το δώσουμε σε μια εταιρεία να μας φτιάξει ένα business plan. Η πολιτική δεν είναι αυτό. Δυστυχώς το αφήσαμε στην οικονομία και όσο λειτουργούσε η οικονομία ήταν όλα καλά. Δεν χρειαζόμαστε και ηγέτες, λέγαμε. Αυτό δεν λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ή μάλλον μας έλεγαν. Δεν χρειαζόμαστε ηγέτες. Άνθρωποι διαχειριστές, καλοί τεχνοκράτες. Δεν είναι έτσι όμως η ζωή και δεν είναι έτσι η πολιτική. Και από την ώρα που έχουμε να κάνουμε συγκρούσεις συμφερόντων κρατών, καταλαβαίνουμε ότι πάντοτε η πολιτική θα είναι στην πρώτη γραμμή και θα έπεται η οικονομία. Και όχι το ανάποδο που νομίζαμε ότι επικρατούσε. Εγώ το ακούω, ελπίζω να το ακούσω το Μαξίμου αυτά που γρηγόρησε πριν από λίγο. Γιατί αυτό που διαφημίζει η σημερινή κυβέρνηση είναι ότι είναι καλοί διαχειριστές από ό,τι σε σχέση με ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Να πω όμως κάποια πράγματα. Η Ιταλία, που ανέβηκε η ακροδεξιά με τον εκπρόσωπο τον κύριο Σαλβίνη, η Ισπανία που ανέβηκε πάλι η ακροδεξιά και πήρε γύρω στο 15%, είναι χώρες που είχαν και φασιστικά κινήματα και ναζιστικά μορφώματα στο παρελθόν. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο σε αυτές τις χώρες. Απλώς υπήρχαν μεγάλα κεντροδεξιά κόμματα τα οποία με τις ηγεσίες που είχαν απορροφούσαν εντός τους αυτές τις δυνάμεις. Το ζήσαμε στην Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία από το 1977 και έπειτα. Το ζούμε τώρα με κάποια μορφή που εξαφανίστηκε, αν πούμε, η Χρυσή Αυγή. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο δικομματισμός ψιλοεπέστρεψε έτσι. Ναι, αν δούμε τα θεστικά ποσοστά. Αν βάλουμε τα νούμερα και ότι τα μικρότερα κόμματα, έστω και οριακά, μπήκαν τα δύο, μέρα 25 και το κόμμα του κ. Βελόπουλου, ο δικομματισμός επέστρεψε για τα καλά. Και αρκετά ισχυρός. Θα έλεγα όμως και σε αυτό που έχει δίκιο ο κ. Κουρίς, είναι ότι πραγματικά λείπουν οι φωτισμένες ηγεσίες. Όχι μόνο στην πολιτική ζωή του τόπου, αν δούμε και στην οικονομία, αν δούμε και στην εκκλησία. Αν δούμε και στην εκπαίδευση, λείπουν αυτές οι προσωπικότητες και όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν σε λίγο καιρό η κυρία Μέρκελ θα φαντάζει ως γίγαντα στη Γερμανία, που όταν ξεκίνησε την πορεία της, τη στοχοποιούσαμε όλοι σε σχέση με τον διάδοχό της, όταν βλέπουμε τι γίνεται και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Μακρόν είναι ηγέτης στη Γαλλία, που έχει αναδείξει μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες. Ο οποίος όμως τραβάει την κόντρα του με την κυρία Μέρκελ, έτσι. Η κυρία Μέρκελ είναι σε αποδρομή. Η αποχώρηση της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Λόγω του Brexit, λες. Λόγω του Brexit, δημιουργεί χώρο στη Γαλλία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία είναι μια χώρα που και οικονομική κρίση είχε και έχει. Αυτό που λες τώρα, μήπως προσπαθεί με την εξωτερική πολιτική ο Μακρόν να ξαναπάρει τα ενία στο εσωτερικό. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Να δώσει την έγκλη στη χώρα του. Να γίνει πάλι παίκτης
χωρίς όμως να έχει λύσει τα ουσιαστικά προβλήματα. Τα προβλήματα στη Γαλλία είναι και οικονομικά, είναι και το μεταναστευτικό αρκετά μεγάλο. Αν και είναι μια χώρα η οποία το έχει αφομοιώσει, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα που έχει δύο και τρεις γενιές. Στο Παρίσι ήταν πολύ έντονη. Η δύναμη είχε την κουλτούρα. Ναι, ναι, την είχε. Είχε τα εντονότερα χτυπήματα τρομοκρατίας. Τα οποία όμως έγιναν εκ των έσω. Εκ των έσω. Αλλά από ανθρώπους που ζούσαν μέσα στο Παρίσι. Αλλά λοιπόν έχει αρκετά προβλήματα και ο Μακρόν να επιλύσει, άσχετα αν προς τα έξω παίζει τον ηγέτη. Και για το κομμάτι που αφορά τα Βαλκάνια που συζητάγαμε νωρίτερα, υπάρχει μια ανησυχητική εξέλιξη. Που δυστυχώς δεν βλέπουμε καμία αντίδραση από τα πολιτικά κόμματα. Αυτή τη στιγμή οι χώρες, η Αλβανία, τα Σκόπια, η Σερβία ενώθηκαν και καλούν και τις άλλες χώρες των Βαλκανίων σε μία μικρή Σέγγεν για να παίξουν ρόλο. Αυτό ως κίνηση με απούσα την Ελλάδα έχει τη σημασία της. Χώρες που μέχρι χθες ήταν αντιμαχόμενες, όπως η Σερβία και η Αλβανία, βλέπουμε ότι πλησιάζει μία την άλλη. Και αυτό πρέπει να μας οδηγήσει σε μία επαναχάραξη της στρατηγικής μας στο κομμάτι των Βαλκανίων. Είχαν όμως ως όραμα την είσοδό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, συμφωνώ ακριβώς. Ναι, αλλά ήταν ισχυρό το όραμα της Ευρώπης. Τώρα όλες αυτές οι ιδέες φαντάζουν ρεαλιστικές, που δεν είναι στην πραγματικότητα, γιατί και το μέγεθος είναι ακόμα πιο μικρό, ούτε έχουν το χρήμα, ούτε τις δομές, ούτε τους θεσμούς, ούτε την κουλτούρα για κάτι τέτοιο. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή η κίνηση βρίσκει σάρκα και οστά, γιατί η Ευρώπη έχει υποχωρήσει τόσο πολύ. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αυτό φαντάζει ως ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Έχει τέτοια κατάπτωση της Ευρώπης. Έχει όμως και ένα επιχείρημα η κάθε χώρα και οι πολίτες των χωρών ότι δεν μου προστάτευσες τη χώρα μου από τις διεκδικήσεις στην Ελλάδα. Να βρίξεις αυτή της θευκίας. Ότι εδώ είναι ενωμένη η Ευρώπη. Είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς κοινή εξωτερική και εμπιστική πολιτική. Στην Κύπρο πού είναι. Δηλαδή διέψευσε αυτό που είναι γίνει. Και εγώ νομίζω ότι μήπως είναι καλή εξέλιξη. Ίσως αναγκάσει την Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Να αλλάξει. Και οι χώρες. Γιατί δεν αλλάξει, θα διαλυθεί. Δεν αλλάξει, δεν θα διαλυθεί. Αν δεν αλλάξει, δεν τυχεί όμως της Αγγλίας να θέλει να φύγει. Αν δεν αλλάξει η Ευρώπη, θα διαλυθεί. Εγώ νομίζω δεν κατάφεραν τότε με τους μεγάλους ηγέτες εδώ. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αυτή η κακή Ευρώπη είναι καλύτερη από μια πολυδιασπασμένη σε εθνικά κράτη. Το θέμα είναι να μην σε εξασφαλίζει μόνο. Υποθέτει πως είναι η Οικονομική Ένωση. Αλλά ούτε σε Οικονομική Ένωση. Διότι αν δεν βάλουν το κύριο κριτήριο ότι η ζωή θα κάνει ο Γερμανός, θα την κάνει και ο Έλληνας, και ο Ιταλός, και ο Κύπριος, δεν μπορεί να προχωρήσει. Όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ανάγκασε την Ευρώπη να ενωθεί και γνώρισε μια μεγάλη περίοδο ειρήνης, ενδεχομένως και αυτή η κρίση, που είναι και αυτή η κρίση επιβίωσης για την Ευρώπη, ίσως να αναγκάσει να πάρει πολύ πιο θαραλέες αποφάσεις για το καλό όλων των Ευρωπαίων πολιτών, ξαναλέω, και όχι κάποιων που απλώς εξυπηρετούνται σε αυτή τη φάση. Αντώνη. Ή το χειρότερο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα μερικές φορές και αυτό που είπε ο Νίκος για την προσπάθεια δημιουργίας μια μικρής Σέγγεν, δηλαδή παραπέμπει ιστορικά στην περίοδο λίγο πριν ξεσπάσουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, την κατάσταση που επικρατούσε στα Βαλκάνια και τις συμμαχίες που προσπαθούσαν να δημιουργηθούν τότε. Άρα λοιπόν αν βλέπουμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει, γιατί παραδοσιακά εκεί είναι οι συμμαχίες τους, εκεί κάνουν το πολιτικό τους παρασκήνιο οι χώρες των Βαλκανίων σε αυτή την πλευρά του χάρτη. Από την άλλη πλευρά τώρα στην Ευρώπη, δηλαδή αυτό που παρατηρούμε και βιώνουμε, τουλάχιστον το έχουμε βιώσει εμείς όλοι πάρα πολύ καλά ως χώρα, είναι η διαχειριστική λογική που εμπνέει όλες τις ηγεσίες των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι μια λογική διαχειριστική που είναι τρεις ολάδι, τρεις οξύδι, έτσι δεν είναι εμπνευσμένοι, δεν υπάρχουν εμπνευσμένοι ηγέτες και το παρατηρούμε πάρα πολύ καλά και στο θέμα του προσφυγικού. Έτσι, δηλαδή κανένας δεν το θέλει στην πόρτα του. Πάει να το περάσει με μια κουτοπώνηρη λογική, εκτός από τη δική τους, και αφήνει να το τραβήξει η Ελλάδα ως πρώτη πύλη εσόδου και από εκεί και πέρα η Ιταλία που με την τακτική της δείχνει και μια άλλη συμπεριφορά. Λάμπρο. Το ευρωπαϊκό σύστημα, αυτό που εμφανίζεται ως εγγυητής της ευρωπαϊκής ενότητας και αυτό το οποίο καθορίζει τις πολιτικές, αποδεικνύεται ότι είναι ο πλέον αντιευρωπαϊκός μηχανισμός και γι' αυτό αμφισβητείται. Υπάρχει μια ευκολία με την οποία σπέβδουν πολλοί να χαρακτηρίσουν ως ακροδεξιά, ναζιστικά ή αντιευρωπαϊκά τα κόμματα και γενικά τους σχηματισμούς και τις πολιτικές δυνάμεις που αμφισβητούν αυτή την Ευρώπη. Όμως για την αποδρομή, την κατάσταση αποδρομής αυτής της Ευρώπης φταίνε οι Βρυξέλλες. Το λέω με τη γενική έννοια. Υπό την έννοια ότι αυτοί που εμφανίζονται ως ευρωπαϊστές είναι αυτοί οι οποίοι στήριξαν και εφάρμοσαν μια πολιτική η οποία ισοπαίδωσε τη μεσαία τάξη σε όλη την Ευρώπη.
εφαρμόζοντας τη γερμανική οικονομική πολιτική και επίσης εφαρμόζοντας μια πολιτική η οποία ρευστοποιεί πληθυσμιακά την Ευρώπη μέσω του μεταναστευτικού. Αυτή η Ευρώπη αμφισβητείται λοιπόν. Δεν αμφισβητείται γενικά η Ευρωπαϊκή ιδέα, εγώ διαφωνώ. Αμφισβητείται αυτή η Ευρώπη που τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί και η οποία έχει ως αποτέλεσμα να συνθλιβεί ο κορμός. Ξέρετε, η δημοκρατία δεν είναι παντός καιρού. Η δημοκρατία δεν είναι ευδοκιμή σε ακραίες καταστάσεις, ακραίου πλούτου, ακραίας φτώχειας ή μεγάλου χάσματος. Η Ευρώπη είχε μία διαστρωμάτωση, μία μεσαία τάξη που είναι ο κεφορέας της δημοκρατικής κουλτούρας και αντίληψης και υπήρχε μία εφορία, ειδικά τη δεκαετία του 2000, για μία πορεία της Ευρώπης η οποία θα διασφαλίζει για όσο το δυνατόν περισσότερο οικονομική ευημερία, ασφάλεια, ισότητα στις αποφάσεις. Αυτά κατέρευσαν και κατέρευσαν με ευθύνη του ευρωσυστήματος. Όταν βγαίνει, είναι απολύτως λοιπόν φυσιολογικό να βγαίνουν σε όλες τις χώρες από το βορρά μέχρι τον νότο. Κάτσε λάμπα και... όμως. Πόσο άλλος. Λέμε για τον Όρμπαν τώρα και τους υπολείπους που κλείνουν τα σύνορα με το έτσι θέλω. Γιατί κοιτάνε δεν έχουν υπογράψει κάτι άλλο. Γιατί κοιτάνε το σύμφωνο. Μα κοιτάνε το σύμφωνο. Δεν υπέγραψε πουθενά θα γίνει μουσουλμανική χώρα η Ουγγαρία. Μισκό πάρα πολύ. Όχι, δεν λέω αυτό. Εγώ σου κάτι άλλο. Στην ευρωπαϊκή ιδέα ή στο ευρωπαϊκό οικοδόμα δεν έχουν υπογράψει. Δεν έχουν υπογράψει. Δεν υπογράψει πουθενά ο Όρμπαν ή κάποιο άλλο ότι όταν μπει θα είναι αναγκασμένο να δεχτεί μουσουλμανική πληθυσμό. Τώρα και εμεί εδώ πέρα τι κάνουμε τότε με αυτή την έννοια. Είμαστε η πρώτη χώρα εισόδου. Είμαστε η πρώτη χώρα εισόδου. Οι άλλοι κλείσαν όλοι μηδενό εξαιρουμένου. Έχουν φροντίσει να κλείσουν, βλέπουν τι έρχεται και αποφάσισαν δυστυχώ. Θα έπρεπε μια ευρωπαϊκή ένωση να έχει ότι όταν η Ουγγαρία κάνει αυτό, έξω αμέσως. Ναι, μα όλοι το κάνουν αυτό, δεν κατάλαβες. Ποιος θα το κάνει, όλοι το κάνουν. Όταν προτάσουν, δεν έχει υποχρέωση κανείς. Η Ελλάδα είναι ο προστάτης των Ευρωπαίων. Αν δεν ήξερε ο Ερντογάν ότι δεν μπορεί να εκβιάσει την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργούμε. Αυτό κάνει. Μα εκβιάζει ο Ερντογάν μέσω της Ελλάδας. Λειτουργούμε. Εδώ μιλάμε τώρα, λειτουργούν και οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Λειτουργούν με μια Ευρώπη ιδεατή που έχουν στο μυαλό τους, η οποία στην πράξη δεν υπάρχει. Στην πράξη τι γίνεται. Ο καθένας προτάσει το εθνικό του συμφέρον. Δεν είναι κάτι πρωτοφανέ αυτό. Να το διαλύσει το μαγαζί. Αυτό που λες είναι μια συζήτηση. Λέμε τι γίνεται στην πράξη. Λοιπόν, ο καθένας. Είχαμε την επιλογή να εφαρμόσουμε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η Ευρώπη λοιπόν εφάρμοσε υποχρέωση. Υποχρέωσε μια μνημονιακή πολιτική. Υποχρέωσε την Ελλάδα να εφαρμόσει μια ακραία πολιτική με διαβαθμίσεις. Υποχρέωσε και τις άλλες χώρες. Και τις άλλες χώρες. Η Ευρώπη λοιπόν, όπως υπάρχει στο μυαλό μας, ή πώς θα θέλαμε, δεν υπάρχει τι να κάνουμε. Άρα δεν μπορούμε να λειτουργούμε με σχήματα που θα θέλαμε. Πώς είναι η Ευρώπη, ποια είναι η Ευρώπη των εθνών, οι οποίοι λόγω μιας κακής πολιτικής προτάσουν πλέον και για τις χώρες τους καλά κάνουν το εθνικό συμφέρον. Σου λέει Ουγγαρία, θα γίνω εγώ Ελλάδα, θα γίνω εγώ ας πούμε Μόρια. Δεν μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μετέχει για να αλλάξει φυσιογνωμία. Μετέχει προκειμένου να διασφαλίσει για τον κόσμο. Μα τώρα μισκό πάρα πολύ. Αντί η Ευρώπη να εκπονήσει μια πολιτική δημογραφική ανάκαμψη, η λύση είναι να αλλοιώσει την Ευρώπη και να βάλει εκατοντάδες εκατομμύρια μουσουλμάνους μέσα. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτή η Ευρώπη δεν έχει μέλλον. Δεν λέει να αλλάξει πολιτική η Ευρώπη. Λέει δεν με νοιάζει. Έχει πάει να κάνουν. Μα δεν το λέει ο Μπέζο πάρα πολύ. Δεν το λέει. Η όταν χρειαζόταν εργάτε, επήρε από την Ασία. Τι σημαίνει. Δεν είναι αλακάρτ. Μα και μου λες τώρα μια τοποθέτηση επί ηθικής βάσης. Πολύ ωραία, συμφωνώ. Αφού οι άλλοι δεν το κάνουν, τι να κάνουν. Θα συζητάμε ότι θα θέλαμε ή τι κάνουν. Όχι, μια στιγμή σε χρησιμοποιεί ως φρούριο την Ελλάδα. Κακώς, κάκιστα. Ναι, εμείς το κάνουμε. Εμείς πρωτοδούμε. Εμείς λοιπόν αντί να λέμε στους άλλους τι θα έπρεπε να κάνουν αφού δεν το κάνουν. Τι, μακάρι το κάνανε, να κοιτάξουν τα κάνουμε κι εμείς. Σταύρωσέ με. Τι. Αυτό είπα. Αυτό σου όχι, λέω. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρώπη αυτοκαταλύεται. Ναι, αλλά το πληρώνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Το ξέρω, κακώς. Άρα θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Αφού λοιπόν οι άλλοι δεν λαμβάνουν το μέρος ευθύνης, μπορεί η Ελλάδα να υποχρεώσει όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτό που θέλουμε. Θα έπρεπε. Συμφωνώ. Γι' αυτό καταλύεται. Δεν διαφωνούμε. Λέμε ότι ακολουθεί μια πολιτική. Όχι, θα τους πηγαίναμε καράβια εγώ δίπλα στην Ιταλία και σε επιπλήθεια. Και η Ιταλία. Λοιπόν, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν για τους λόγους που περιγράφουμε όλοι, για τους λόγους που λέει ο Γρηγόρης, εσύ, ο Νίκος, ο Αντώνης, ο Γιώργος και εγώ, δεν έχει μέλλον. Η Ευρώπη δεν έχει μέλλον για δύο λόγους. Λοιπόν. Επειδή εφάρμοσε μια πολιτική που είναι στην ουσία αντιευρωπαϊκή, αυτοί που εμφανίζονται ως ευρωπαϊστές εφάρμοσαν μια αντιευρωπαϊκή πολιτική. Συνέθλιψαν οικονομικά τη μεσαία τάξη της Ευρώπης και την υποχρεώνουν να αλλάξει πολιτισμικό πρόσημο. Τα κράτη, οι λαοί, μάλλον οι κοινωνίες, αντιδρούν και
αναδεικνύουν αυτά που ορισμένοι ονομάζουν ακροδεξιοί. Ξέρετε, είναι λάθος να συγκρίνουμε οποιονδήποτε έχει μια πολιτική αμφισβήτηση αυτής της Ευρώπης με τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή ήταν ένα αμόρφωμα εδώ πέρα, το οποίο ούτε βάθος είχε, ούτε πολιτική είχε, ούτε τίποτα δεν είχε. Δεν είναι ο Σαλβίνη η Χρυσή Αυγή, με σκοτώ πάρα πολύ. Και ο Όρμπαν στην Ουγγαρία έχει στα δεξιά το 25%. Δηλαδή θα κατηγορήσει τους Ούγγρους γιατί εκλέγουν δημοκρατία La Carte. Είναι καλές εκλογές, δεν μας αρέσουν. Δεν μας βολεύει, ρε Μάκη. Δεν μας βολεύει, αλλά αυτό είναι. Δεν μας βολεύει, όχι το θέμα. Τι να κάνουμε. Θα μιλάμε μετά από τα λεπτά. Γιατί δεν πάει η Ουγγαρία. Γιατί δεν έβαλε μέσα τότε. Μα μόνο η Ουγγαρία το κάνει. Η Πολωνία το κάνει. Η Τσεχία το κάνει. Η Αυστρία το κάνει. Η Γερμανία το κάνει. Η Βρετανία το κάνει. Θα λέμε εμείς. Όχι, όχι. Δεν το κάνει. Το έκανε ένα μέρος και έκανε πόσο το κατέρευσε. Η Γερμανία το κάνει. Πήρε αυτού που ήθελε. Να σα πω, ξέρετε ότι. Το θέμα είναι ότι η Πολωνία πήγε γιατί ήθελε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Γιατί ήταν καλά. Δεν μπορούσε να παίρνει μόνο τα καλά. Μα, μπήκε η Πολωνία. Λέμε, το ίδιο πράγμα λέμε όλοι. Αυτό λέμε, αλλά δεν ναι. Η Πολωνία σου λέει: εγώ δεν υπέγραψα ότι θα χάσω τη φυσιογνωμία μου. Θα υπογράψω εμείς. Τι? Δηλαδή, άρα εμείς πρέπει να κάνουμε. Ό,τι στην Πολωνία. Αφού λοιπόν. 20.000 στην Πολωνία θα έχουν τη φυσιογνωμία τη. Εσύ μου όχι, όχι. Αλλά η Πολωνία φοβάται. Η Πολωνία φοβάται ότι θα γίνει. Η Πολωνία και η Ουγγαρία βολεύονται. Να πετάνε το μπαλάκι σε χώρες όπως η Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν θα καταρρεύσει. Το πρόβλημα δεν θα το αντιμετωπίσει. Έχει τρόπο. Θα φτάσει λοιπόν, και σε εκείνους. Παιδιά, να συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα, Γρηγόρη. Με συγχωρείτε, έχουμε τρόπο να το επιβάλλουμε. Συμφωνώ. Έχουμε τρόπο να το επιβάλλουμε. Η Ευρώπη ως Ευρώπη θα μπορούσε να το επιβάλλει. Δεν έχει τρόπο να το επιβάλλει. Γιατί όλοι στο βάθος μπορεί να βγάζουν την Ουγγαρία και την Πολωνία και την Τσεχία μπροστά, αλλά κατά βάθος όλοι αυτό κάνουν. Δεν αδειάζουν εμεί απόψε τώρα το Ευρωπαϊκό. Γιατί ξέρετε, να σου πω ότι βλέπουν ότι μέσω τη Τουρκία ο Ερντογάν μπορεί να υλοποιήσει αυτό που λέει και αύριο να στείλει 3 εκατομμύρια. Και εκεί λοιπόν εμείς θα πρέπει να συνέλθουμε και αντί να λέμε τι θα θέλαμε να κάνουμε Ευρώπη, να δούμε τι κάνει η Ευρώπη. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Η Βουλγαρία τάξησε τώρα, Γιώργο. Ναι, ωραία. Μόνοι μας εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όχι, κάνει λάθος, μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να λειτουργήσουμε λοιπόν, όπως όλα τα κράτη. Μακάρι να μπορούσαμε να επιβάλλουμε στην Ευρώπη. Αλλά βλέπεις ότι ούτε οι Βρυξέλλες δεν πρόκειται. Κάτσε λίγο, είσαι κυρία. Κυρία θα λύσουμε απόψε το θέμα. Μια χαρά μοίρασε, μια χαρά πρόσεξε. Απειλούσε οι Βρυξέλλες στην Ουγγαρία και την Πολωνία και τους λοιπούς με κυρώσεις. Είδατε σε καμιά σοβαρή κυρώση, μια χαρά μοίρασε. Αυτό λέμε, ότι δεν είναι. Γιατί δεν εξεγείρονται οι άλλες χώρες. Γιατί δεν εξεγείρονται οι άλλες χώρες. Μην το λύσουμε τώρα το θέμα αυτό. Πάει, δεν εξεγείρονται. Μα θεωρούν απαιτήκη τους. Αυτή τη στιγμή θα κάνει. Εκεί θα του βοηθήσει να λειτουργήσει η αποθήκη ή θα κλείσει τα σύνορά σου. Δεν θα κλείσει. Ποια θα είναι η μήνυμα. Θα κλείσει με τη θάλασσα πώ. Σοβαρά μιλά. Μια χαρά κλείνω τα σύνορα. Μια χαρά κλείνω τα σύνορα. Υπάρχει η Αυστραλία. Η Αυστραλία. Γιατί δεν πάει στην Αυστραλία. Η Αυστραλία που η θάλασσα έβγαλε ένα μήνυμα. Λοιπόν, να μην είναι 30 δεύτερα. Έβγαλε ένα μήνυμα η κυβέρνηση. Έβαλε τον επικεφαλή τον ΑΓΕΘΑ, ας πούμε, έτσι. Γιατί η Αυστραλία δεν έχει θάλασσα, έτσι. Ναι. Και λέει ένα μήνυμα 28 δεύτερα που λέει ότι έχει τίτλο που λέει με καμία περίπτωση, no way, καμία περίπτωση. Οποιοδήποτε επιχειρήσει να αποβιβαστεί παράνομα στην Αυστραλία, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι παιδί, είτε είναι άρρωστος, είτε είναι οτιδήποτε, δεν θα πάρει ποτέ βίζα. Δεν έχετε καμία περίπτωση να το επιτύχετε και όποιος συλληφθεί δεν θα πάρει ποτέ βίζα. Τελεία. Η Αυστραλία από μετανάστες φύγανε. Και εμείς αυτό ξεκινήσαμε. Και εμείς αυτό το κάνει. Με τον ποινικό κώδικα για τους διακινητές, τα κλειστά αμυγδαλέζες και όλα αυτά αυτό πάνε να κάνει. Λοιπόν, Νίκο. Αυτά λειτουργούν λοιπόν. Βάλε μια νοτελεία. Νίκο, αυτό είναι επί Σαμαρά. Με σκοτώ πάρα πολύ. Και επί Σαμαρά υπήρχαν θαλάσσια σύνορα. Λειτουργούσαν οι αποτροπέ. Δεν διαφωνεί κανένα λάθο ότι δεν γίνανε λάθη. Δεν γίνανε λάθη. Αλλού είναι το θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε διαθέσει είχε τότε. Ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν άλλο σχέδια είχε. Ανεξάρτητα την ιστορική πολιτική σκηνή. Λοιπόν, να βάλει πόδι στη Συρία. Νίκο Ελευθερόγλου, τι περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα εν ώψη Χριστουγέννων. Να πάμε λίγο στα ιστορικά. Τι. Επόμενη μέρα για ΣΥΡΙΖΑ και εγγύημα αλλαγή. Ναι, αν και δεν είμαι ο ειδικό, έφυγε ο ειδικό του ΣΥΡΙΖΑ, απλώ ω δημοσιογράφο θα τοποθετηθώ και εγώ. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε το κίνημα αλλαγή. Το κίνημα αλλαγή έχει τεράστια προβλήματα παρά την κίνηση που έκανε η κυρία Γεννηματά να πάει σε συνέδριο. Οι αντιδράσει εξακολουθούν και παραμένουν. Εγώ κρατώ μια δήλωση που έκανε ο κ. Πανούση, ο οποίο ξέρει το χώρο τη κεντροαριστερά, που είπε ότι ο στόχο του κ. Παπαδρέμου είναι με κάποιον τρόπο να ξαναπάρει πίσω το κόμμα. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει συνολικά όμως μες στον χώρο του κίνηματος αλλαγής, το οποίο μισό φλερτάρει με το ΣΥΡΙΖΑ
και το άλλο μισό φλερτάρει με τη Νέα Δημοκρατία. Και στη μέση φόβη προσπαθεί να κρατήσει το κόμμα. Το πόσο εύκολο είναι αυτό θα το δείξει ο χρόνος έτσι κι αλλιώς. Έχει προβλήματα. Νομίζω ότι και εκεί είναι όπου φτωχά τα ψυχικά τα σπίτια. Σωστό. Σωστή, είναι σωστή, η μοίρα υπάρχει του κέντρου, όπου δεν υπάρχει προσωπικότητα, να τραβάει αυτά διαλύεται. Και άμα πάμε λίγο πιο προς τα πίσω, το κέντρο δεκαετία που 50 και μετά ήταν 10 κομματεία. Ναι, βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου και το ένωσε και το κάνει κόμμα. Και ο Γιώργος Παπανδρέου από Παπατζής έγινε Γένος Δημοκρατίας. Ενώθηκε, συνέχισε, κρατήθηκε, ήρθε ο Αντρέας Παπανδρέου. Αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα, όπως την περιγράφει ο κ. Κουρίς. Και ενωθήκανε όλα τα κόμματα, και ο Μαύρος και ο Ζήγερης, όλοι πήγανε. Επειδή έχουμε καλύψει όλο το Πασόκ πολλά χρόνια ενώ ως πολιτικοί συντάκτες. Αν ρωτήσουμε κάποιον ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του Πασόκ σήμερα, μπορεί κανείς να πει, δηλαδή το Πασόκ τι εκφράζει αυτή τη στιγμή. Μια στιγμή. Έχει πολιτικό στίγμα. Δεν είναι, μην τα υποδω. Δεν είναι Πασόκ. Πολιτικό στίγμα. Δεν είναι, είναι κέντρο. Ποιο είναι το, ποια είναι η πολιτική του πρόταση, μα για αυτού έχει σήμερα πολιτική πρόταση. Το λέω. Το καλύψει κάποιον. Αρνείται το Πασόκ. Έτσι κι αλλιώ το κοινάλ χρησιμοποιείται κοιτώντα η μισή προ την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία και άλλη μισή. Άρα ούτε οι ίδιοι δεν θέλουν να υπάρχει. Το ερώτημα είναι γιατί η ζωή τα λύνει τα προβλήματα. Αυτό το χώρο θα επιχειρήσει να τον καλύψει ο Τσίπρας. Αν τα καταφέρει και ολοκληρώσει τη μετάβαση και αποκτήσει ουσιαστικό λόγο και παρέμβαση, έχει καλώς. Αν δεν τα καταφέρει, στη ζωή δεν υπάρχει κενό, αυτός ο χώρος θα καλυφθεί. Από και τότε θα βρεθεί από κάποιον άλλον. Όχι από τον κύριο Μητσοτάκη, δεν μπορεί να καλυφθεί τον κύριο Μητσοτάκη. Ο χώρος και το από την ΑΣΟΕ, το DNA του. Δεν ξέρω αν μπορεί ο κύριο Τσίπρα, έχει δίκιο απόλυτο ότι αυτό θα προσπαθήσει. Πήγε στο 30%, άστο τώρα, αυτό θα πει. Αλλά όχι, βλέπει από τον DNA του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπει πώ θα αντιδρούσε το θέμα τη ΑΣΟΕ, αυτό που λέγαμε πριν. Εγώ δεν έχω δει τον κύριο Τσίπρα όμω σε όλα αυτά να παίρνει τέτοιου τύπου θέση. Το ότι βγαίνουν κάποιοι, αυτό φαντάζομαι θα ξεκαθαρίσει στο συνέδριό του. Μα βγαίνουν όλοι. Ή θα επικρατήσει. Είναι σήμερα μόνο φίλοι που είναι 53 και όλα αυτά τα πράγματα. Και ο κύριος Φίλης που πήγε εκεί δεν τον είδε να τον υποδέχονται ως λαϊκό ρόλο. Να φύγει. Να φύγει. Αντώνη Αντωνόπουλε. Υπουργό τον υποδέχτηκαν. Αντώνη Αντωνόπουλε. Κοίταξε και ασχολήθηκε με τον Πασόκ. Έχουμε φάει τα χρόνια μας εκεί. Εσύ έχει ζήσει όλα τα παιδιά μου και τα 45 και τα 4. Όλα τα έχουμε πάρει. Με το Λάμπρο έχουμε από 45 φάει... στο 4,5, 4,7 επί Βενιζέλου. Λοιπόν. Κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από το κίνημα αλλαγής για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Γιατί και είναι αν... οικονομική είναι η λόγη, για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, γιατί αν βγει αφημί ΠΑΣΟΚ θα τους πάρουν και τα εμβλήματα. Δηλαδή χρωστάει... Τα πάντα. Έτσι, τα δηλαδή δεν υπάρχει. Ναι. Είναι λειτουργικό το και θέμα. Και τον ήλιο είναι... δηλαδή. Ναι, όλα και τον ήλιο. Τον ήμνο λέτε, δεν το συζητάμε. Τον ύμνο δεν το παίρνουν, το έχει κάνει η άλλη. Ποιος ο ΣΥΡΙΖΑ τον πήρε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον πήρε τον ύμνο. Έχει τη εφορία στον Πασόκ που το πρώτο πράγμα, ένα από τα πρώτα που είχε κάνει ο Παπανδρέου ήταν να φτιάξει τα νέα γραφεία της υποκράτου γυμναστήριο. Βέβαια. Και τι γυμναστήριο, έτσι. Μιλάμε τέτοιο γυμναστήριο δεν υπάρχει ακόμα στην Αθήνα. Ναι, αλλά τα πήραν όμως, αυτά δεν είχαν πληρωθεί τα πάντα. Τα πήραν όλα αυτά. Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το κίνημα αλλαγής, το Πασόκ ζει μέσα από το κίνημα αλλαγής. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Φόφη Γεννηματά ένιωσε την αμφισβήτηση πολύ έντονα και πέταξε το γάντι. Τώρα μέσα στο συνέδριο του Πασόκ δεν πρόκειται να υπάρξει. Κανείς που θα το πάρει το γάντι. Το σηκώσανε τώρα, είναι αυτά οι τροχιοδεικτικές που ρίχνει ο ένας στον άλλον. Αλλά τώρα δεν έχει νόημα για το Πασόκ αυτή τη στιγμή, το συνέδριο που θα γίνει. Είναι crash test. Το παιχνίδι το μεγάλο θα γίνει στη συνδιάσκεψη του κινήματος αλλαγής, όπου εκεί οι Δελφίνοι θα ανοίξουν τα χαρτιά τους. Και οι Δελφίνοι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Παύλος ο Γερουλάνος. Ο Παύλος ο Γερουλάνος το πάει πιο δυναμικά τώρα τελευταία. Δεν ξέρουμε, μπορεί να κάνει την έκπληξη μέσα στο Πασό. Κάνει και δεν νομίζω. Δεν έχει θεσμικό ρόλο, βέβαια. Δεν έχει όχι βουλευτή. Είναι πολύ δύσκολα. Ο Γερουλάνος καταγράφει πορεία, νομίζω. Δηλαδή, γράφει. Στο Δήμο Αθηναίων, σε εκλογές του Μαΐου. Ναι, κολλάει ένσημα αυτή τη στιγμή ο Παύλος Γερουλάνος και θα. Ο οποίος δεν μπορεί να κατηγορηθεί και για παπανδρικό, επειδή δεν πήγε στο Κηδισό, έτσι. Όχι, εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή αυτό που λέγεται για το κλίμα. Ναι, αλλά δεν πήγε στο Κηδισό. Αυτό που λέγεται για το κλίμα Παπανδρέου, επειδή πρόσεξε τώρα τι έχει γίνει. Ναι, αλλά τράβηξε τη δικιά του γράμμα μετά. Μισό λεπτάκι. Επειδή υπήρξε μια διαφοροποίηση Καστανίδη.
με την εξαίρεση που, με το, με το θέμα της εξαίρεσης, ναι, για τον, με τον Γιαγιάρογλου που λέω ότι εγώ δεν είχα ενημερώσει ποτέ. Ωραία. Ο Καστανίδη λοιπόν είχε βγει ανοιχτά, δημόσια και είχε διαφοροποιηθεί. Βέβαια ότι μετά από δύο μέρες τα μάζεψε λίγο. Τι να κάνει. Έτσι. Τι ναι. να κάνει. Εκεί όμως όλοι θέλησαν να το χρεώσουν στο κλίμα Παπανδρέου. Επειδή είναι σε αυτή την τάση. Έτσι, είναι έχει ακολουθήσει το Κηδισό. Ναι, αλλά όμως υπήρξε από κάτω η φημολογία ότι κινητοποιήθηκε και το έκανε αυτό από τον εκπροσωπώντας παραδείγματος χάρη το Κηδισό, τον Παπανδρέου. Δεν υπάρχει τάση καμία. Η τάση σημαίνει όχι. Από πίσω υπάρχουν και κάποιοι που του υποστηρίζουν. Όχι, παιδί, μόνο το όνομα σωστά. Είναι. Μόνο το όνομα είναι εκεί πέρα. Σωστά. Κηδισό, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ο Παπανδρέου αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Χίλια δύο πράγματα. Μπορεί ενδεχομένως να μην το έχει χωνέψει και είναι πολύ λογικό ότι έχει χάσει το Πασόκ έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν κινητοποιεί τέτοιου τύπου αμφισβητήσεις στη φόφη γεννήματα. Γιατί τις κάνω, πόλεμο φοράς κάνω δηλαδή. Νομίζω ότι το. Γιατί εδώ πέρα όλοι εσείς ξέρετε τι περιγράψατε. Ξέρετε τι έχετε περιγράψει και οι τρεις σε πρώτη φάση και όλα προς μέσα. Ότι ουσιαστικά σε βάθος χρόνου θα έχει μεγάλο πρόβλημα το Κινάλ. Και την αφήνουν να ξαναφύρεται. Έχει τεράστιο πρόβλημα. Γιατί είναι η κατάσταση. Όλοι μαζί πριονίζουν το κλαδί που κάθονται. Αυτό ακριβώς. Τι θα καταλάβουν. Όταν θα πέσουν θα καταλάβουν ότι έπεσαν. Απλώς προσπαθούν. Είναι αυτό που υπόθηκε πριν. Ότι οι περίοδοι που κοιτάνε δεξιά, οι άλλοι κοιτάνε αριστερά. Η περίοδος μεταγραφών Νίκο Ελευθερόλου, πότε θα ξεκινήσει για το κοινάλ. Α, για το ποδόσφαιρο. Είναι νωρίς ακόμα. Θα περιμένουμε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τα καλέσματα ο κύριος Τσίπρας από εκεί. Γιατί εγώ φαντάζομαι και το προσαήμερο. Θα δείτε κάτι μετακινήσεις. Εκείνο όμως που με στενοχωρεί και αποτελεί κοινική διαχείριση της πολιτικής είναι να βγει ένας αρχηγός πολιτικού κομμάτου και να λέει δεν αλλάζουμε το όνομά μας. Γιατί το προηγούμενο όνομα χρωστάει. Και πρέπει να σβήσουμε τα χρέη μας με αυτόν τον τρόπο. Να κλέψουμε δηλαδή. Είναι εξοργιστικό. Το ακούω και είναι επιχείρημα αυτό. Όχι, είναι το. Είναι τραγικό. Όχι επιχείρημα. Είναι η αλήθεια. Η αιτία. Το οποίο ακυρώνει του πολίτε. Δεν μπορεί να αλλάξουν το επίτευγμα του και να αλλάξουν. Δηλαδή, φανταστείτε έναν πολίτη να αλλάζει όνομα για να γλιτώνει με το άφημι το καινούριο που θα έχει τα χρέη που είχε στο παρελθόν. Μου θυμίζει κάτι που θα σου έκανε στο παρελθόν. Εσύ έβαλε το μητρόνυμα τη μάνα σου. Για να το Πασό για να το κάνει και ο Κουρί. Αυτό δεν είναι το θέμα. Τόση ώρα που συζητάμε, δεν έχει γίνει ούτε μία κουβέντα, δεν έχουμε πει, δεν υπάρχει να πούμε μία κουβέντα για την πολιτική πρόταση του Κινάλ. Θα κάνει τώρα, α πούμε, θα κάνει. Θα κατεβάσει τώρα ερώτηση, τα ξέρει ο Αντωνόπουλος ότι πάει και στη Βουλή, όπου θα λέει από το 2001 και μετά να εξετάσουμε γιατί η χώρα μπήκε στα μνημόνια. Πολιτική μιλάμε. Εγώ σου λέω τι πάει να κάνει τώρα. Πολιτική πρόταση τη χώρα. Τι πάει να κάνει, πώ πάει να πάρει πρωτοβουλία, σου λέω. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι μια στροφή στην καθημερινότητα με διάφορες παρεμβάσεις. Μπορεί να σύρει τώρα ένα κόμμα το Μητσοτάκη που είναι πρωθυπουργός ή το Τσίπρα. Ένα λεπτό. Να σου το πάρω και λίγο παραπολιτικά. Ναι. Θυμάσαι πριν δύο εβδομάδες που συζητήθηκε στη Βουλή η πρόταση στην ώρα του Πρωθυπουργού, η ερώτηση του Κωνσταντινόπουλου. Για τα σκουπίδια. Για τα σκουπίδια. Η οποία έχει συζητηθεί ουσιαστικά. Ναι, πρόσεξε όμως. Μέσα σε αυτή την ερώτηση υπήρξε μία αναφορά για τις χρεώσεις των τραπεζών όπου το ΠΑΣΟΚ, το Κινάλ, είχε πάρει μία πρωτοβουλία. Το έχει σηκώσει το Κινάλ. Και ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, το αναγνώρισε. Και πού έπαιξε αυτό? Αυτό, ότι χρεώσαν ύστερα τον Κωνσταντινόπουλο ότι φλερτάρει με τη Νέα Δημοκρατία. Κατάλαβε τι γίνεται. Λοιπόν, και επειδή λες για την ώρα του Πρωθυπουργού και οι γεννηματά λένε τουλάχιστον δικές μου πληροφορίες ότι θα καταθέσει ερώτηση για το προσφυγικό στο Μητσοτάκη. Το ανοίγει αυτή η θέση που έχει. Εντάξει, οι ερωτήσεις κατατίθενται έτσι. Το θέμα είναι τι νόημα, τι αποτελεσματικότητα έχουν. Δηλαδή, εντάξει, γίνεται ένα σχόλιο. Να γίνει συζήτηση. Ναι, επιδιώκουν παρέμβαση. Εκλογικό νόμο, καμιά γεύση υπάρχει. Τώρα υπάρχουν ασκήσεις επί χάρτου. Υπάρχει μια διαφορά. Ότι πολλές αλλαγές που έχουν συμβεί, αυτοί που τις έχουν κάνει τις αλλαγές, έχουν μετανιάσει την ώρα των εκλογών. Είναι πολύ νωρίς για αυτή τη διαδικασία. Και επίσης η λογική ότι πρέπει να υπάρχει ένα εκλογικό σύστημα το οποίο θα επιτρέπει τη συγκρότηση κυβερνήσεων, ιδιαίτερα σε αυτό το σκηνικό, παραμένει επιτακτική ανάγκη για το καλό αυτό και του πολιτικού συστήματος και της χώρας. Αυτοδυναμία. Νομίζουμε κλιμακωμένο ποσοστό. Αυτό ποσοστό. Είναι μια άλλη ακόμα πρόταση τη κυρία Γεννηματά, έτσι να πούμε, γιατί ακούω ότι δεν έχει προτάσει. Έχει, αλλά ένα ακόμα του ποσοστού. Δεν πιστώνεται κανείς προτάσεις. Πιστώνεται κανείς το θετικό ή το αρνητικό των αποφάσεων. Στο πλαίσιο τη αναθεώρηση που θα γίνει η συζήτηση έτσι κι αλλιώς, νομίζω ο εκλογικός νόμος περιέχεται μέσα σε αυτό.
Άρα θα έχει αρκετό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προχωρήσει. Το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν προτείνει όλα τα εκλογικά συστήματα κατά καιρούς. Οπότε. Στόχος είναι ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν προτείνει όλες τις εκδοχές και τις απλής αναλογικής και δεν την εφάρμοσαν όταν μπορούσαν. Ζητάω τώρα αυτή τη στιγμή ισχύει ένα εκλογικό σύστημα που είναι απλή αναλογική και αν οδηγηθούμε όλη σε αυτή η ιστορία αυτό, είναι να αποκλειστεί αυτό το. Ναι, αλλά μιλάμε για απλή αναλογική. Απλή αναλογική την ώρα που δεν συζητάμε ούτε για τα εθνικά θέματα, δεν μπορούμε να φτιάξουμε κοινή γραμμή. Συμφωνώ με τον Κύριο Βασίλη ότι δεν για απλή αναλογική. Αν κρίνει κανείς από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Σημαντικότερο είναι ακόμα. Είναι από τα εθνικά θέματα για τα κόμματα περισσότερο είναι η απλή αναλογική. Σημασία. Αν κρίνει κανείς από το πόσες δυσκολίες δημιούργησε η τοπική αυτοδιοίκηση, η απλή αναλογική. Δεν τολμά να φανταστεί τι θα συμβεί. Λοιπόν, Θεσσαλονίκης. Δεν τολμά να φανταστεί τι θα συμβεί στη χώρα με τόσα μέτωπα ανοιχτά, εάν πάμε με ένα ψευδοεπιχείρημα περί δήθεν δημοκρατικής επιταγής για την πλήρη λογική, να χειριστούμε όλα αυτά από μεταναστευτικό μέχρι τα τουρκικά και από την πορεία της Ευρώπης μέχρι τον περίγυρο που καταραίει. Μιλάμε ότι η χώρα θα μπει σε μεγάλες περιπέτειες, έτσι. Όχι, και έτσι. Ό,τι αφορά τη δημοκρατία, μια αναποτελεσματική δημοκρατία στρώνει το χαλί στους εχθρούς της δημοκρατίας. Το ξεχνάμε. Σωστό. Θα πω γιατί είχαμε ένα σημαντικό ταξίδι σήμερα. Παρά τις ταλαιπωρίες, περάσαμε όλοι στο κέντρο, όσοι κινούμε στο κέντρο. Δηλαδή, και αύριο θα έχεις. Του Κινέζου Προέδρου. Για κάνα τετράωρο. Και τα αποτελέσματά της ελπίζουμε. Φαίνεται ότι υπάρχει μια στροφή στην ελληνική πολιτική σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ακουμπάμε σε έναν εισαγωγικά, θα πω τότε τη λέξη, αντίπαλο των ΗΠΑ σε αυτό το εμπορικό τουλάχιστον. Καθόλου εισαγωγικά, μια χαρά το πω. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο κ. Μητσοτάκης ανοίγει αυτή την πόρτα. Δηλαδή, νομίζει ότι η προχώρηση του κ. Μητσοτάκης χωρίς να έχει το πράσινο φως από Αμερική. Δεν το ξέρω. Πάντως, οι κινήσεις του σε δύο βασικές επενδύσεις δείχνουν ότι έχει αποφασίσει να συμπορευτεί και στο κομμάτι της Κόσκο. Η Κόσκο δεν μπορεί να σταματήσει την Κόσκο. Να αποδεχτεί το σχέδιο αυτό το καινούργιο πλάνο. Μπαίνει η Κινέζη και στην επιχείρηση. Και θα συνεργαστούν με τον κύριο Κωνσταντακόπουλο, που είναι το δεύτερο κομμάτι της συνεργασίας που ετοιμάζουν. Νομίζω ότι δείχνει μια έτσι, τάση στα πράγματα. Να δούμε αν θα υλοποιηθεί και στην πορεία. Σε όρους εθνικού συμφέροντος είναι κρίσιμο. Μιλάμε τώρα για την Κίνα που είναι μια ανερχόμενη πολύ μεγάλη δύναμη. Το ότι η Ελλάδα είναι συνομιλητής στο ευρύτερο οικονομικό της σχέδιο. Τη δίνει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα να διαπραγματεύεται. Γιατί είναι και εκείνα που πρέπει να υπερασπιστεί την ύπαρξη της Ελλάδος για να μπορεί να υλοποιήσει τα σχέδιά της. Από την άλλη, δεν μπορεί και η Ευρώπη ή και οι Ηνωμένες Πολιτείες να μένουν στα καλά λόγια για το πόσο στρατηγικό σύμμαχος είναι και στο οικονομικό σκέλος όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια να μην ενισχύουν. Αυτό και στο εθνικό δηλαδή, σκέλος. Δηλαδή, πιο κοντά βρέθηκαν στον Ερντογάν που συναντιέται και την Τετάρτη, νομίζω, με τον κύριο Τραμπ, αν θυμάμαι καλά, παρά τις υποτιθέμενες αντιθέσεις και εκρήξεις και απομονώσεις και κυρώσεις. Σαφέστατα η Ελλάδα ανήκει και πρέπει να είναι στο πλαίσιο έχοντας το μυαλό της στραμμένο στη Δύση, αλλά από την άλλη δεν μπορούν και τα μάτια της να αγνοούν. Να σου θυμίσω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που πρέσβευε το δόγμα ανήκουμε στη Δύση ήταν ο πρωθυπουργός ο οποίος είχε πάει στην Κίνα και έκανε τις πρώτες συναντήσεις. Μπορεί να μην ανησυχεί η Αμερική με την εισβολή της Κίνας στην Ευρώπη. Μα δεν γίνεται. Ο βασικό της στρατηγικός αντίπαλος στο νέο πολυπολικό κόσμο είναι η Κίνα. Και η Αμερική φλερτάρει με τον απομονωτισμό και υποχωρεί, αλλά δεν μπορεί να το εντοπίσει. Και βεβαίως υποχωρεί από την Ευρώπη, δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί εκεί που είναι το κρίσιμο στοίχημα για τις ΗΠΑ δεν είναι η Ευρώπη πια. Στον Ελληνικό. Είναι στην Ασία. Το ΑΣΕΑΝ, το αντίστοιχο του ΝΑΤΟ δηλαδή, είναι όμως πολύ αδύναμο. Και εκεί, αν δεν κάνει άλλου τύπου συμμαχίες, δεν θα μπορέσει να βάλει φρένο στην άνοδο της ισχύως της Κίνας. Πριν 10 χρόνια, αν έβλεπες ποια είναι η συμμετοχή των Ηπείρων στο παγκόσμιο ΑΕΠ, στο παγκόσμιο καθαριστικό προϊόν, ήταν Ευρώπη, Αμερική, ως Ήπειροι μιλάμε έτσι, Ασία. Τώρα, 10 χρόνια μετά, αυτό το 8, είναι Ασία, Αμερική, Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει υποχωρήσει οικονομικά, ο πλούτος μεταφέρεται στην Ασία. Η Κίνα δεν είναι η Κίνα που ήταν πριν από 10 χρόνια όταν μπήκε η Κόσκο στον Πειραιά. Από τότε έχει μεγεθυνθεί στρατιωτικά, οικονομικά. Με αυτή βλέπω ως αντίπαλο η Αμερική. Αυτό είναι ο βασικός αντίπαλος Αμερικής. Γι' αυτό μπορεί να ελπίζει δηλαδή η Ελλάδα σε κάποια στήριξη από την Κίνα. Είναι πολύ δύσκολη διαχείριση. Δηλαδή δεν είναι εύκολο ότι έρχονται οι Κινέζοι να κάνουν επενδύσεις, σωθήκαμε. Οι Κινέζοι είναι πολύ σκληροί.
θα κάνουν επενδύσει. Δεν βλέπω η ελληνική αγορά του ενδιαφέρει, μια αγορά 10 εκατομμυρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι. Του ακριβώ ενδιαφέρει. Από το ακριβώ ω στρατηγικό βατήρα. Αυτό λοιπόν, αυτό θέλει μια πολύ δύσκολη διαχείριση, διότι οι Αμερικανοί προφανώ και δεν είναι ευχαριστημένοι να βλέπουν διείσδυση τη Κίνα στην Ελλάδα και μέσω τη Ελλάδα στην Ευρώπη. Να υπενθυμίσω ότι πριν από λίγε εβδομάδε υπεγράφει μια αμυντική συμφωνία με του Αμερικανού. Οι Αμερικανοί διευρύνουν τη στρατηγική του παρουσία εδώ, Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκιο, Λάρισα. Με χωρί να μα στηρίζει, όμω τα δικά μα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν. Για τον εαυτό τη είναι. Όχι για τον εαυτό του είναι. Γι' αυτό λοιπόν, γιατί και οι Κινέζοι θα υπογράψουν συμφωνίε για τον εαυτό του. Δεν το κάνουν για εμά. Όχι, δεν μοιάζει. Το θέμα είναι όμω θα έχει κάποιε δουλειέ εδώ πέρα. Ακριβώ. Όχι, γι' αυτό και η Ελλάδα αντιτείνει στην, αν θες, στην δυσφορία των Αμερικανών ότι κύριοι, δεν έχουμε την πολυτέλεια να απορρίπτουμε επενδύσεις. Εσείς τόσο καιρό δεν κάνατε. Θέλω να σου πω ότι ξέρεις, ο νέος δρόμος του μεταξιού, το One Belt One Road, είναι το μεγαλύτερο εμπορικό project που έχει γίνει ποτέ. Ένας τεράστιος διάδρομος, διακλαδωμένος, εμπορικός, που περιλαμβάνει, σωματώνει χώρες, υποδομές, γέφυρες, λιμάνια, συνδρομικούς γραμμούς, συνδρομικές γραμμές, αεροπορικές συνδέσεις. Αφρική, Ασία, Ευρώπη, αν το δεις πώς είναι στο χάρτη, είναι ένα τεράστιο πράγμα, ένα φίδι με πολλά. Ένα τεράστιο γεωπολιτικό σχέδιο. Γεωπολιτικό σχέδιο. Έτσι, αλλά το οποίο διαχέει τη γεωπολιτική επιρροή τη Κίνα σε τρεις ηπείρους. Η Ελλάδα επέγραψε, δεν το πήραμε και πολύ χαμπάρι, έτσι, επί προηγούμενης κυβέρνησης, να συμμετάσχει. Αυτή είναι μια δύσκολη διαχείριση. Δεν σου λέω ότι πρέπει να γίνει, αλλά μην νομίζουμε ότι υπεγράψαμε του Κινέζου, σωθήκαμε. Πρέπει να διαχειριστεί τη δύναμη τη Κίνα, δεν είναι εύκολο. Είχε πει ένα Αμερικανό διπλωμάτη προ καιρού στου Έλληνε ομολόγου του. Δεν πάνε όμω ότι να την υποβαθμίσει και να γίνει. Η Κίνα ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να διαχειριστεί την Κίνα. Ούτε η Αμερική δεν μπορεί. Θέλω να πω ότι αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Ότι δίνει πρόσβαση στην Ευρώπη σημαντική. Που δεν έχει τέτοια ανάλογη πρόσβαση από αλλού. Το θέμα είναι εσύ τι παίρνει, πώ το λέει. Στην ζυγαριά της Ισβακίας, πώς διαχειρίζεσαι τις αντικρούμενες. Μας, πάντως είναι εντυπωσιακό το πώς αλλάζουν τα πράγματα. Σήμερα έχουμε την άνοδο, εκεί που μιλάγαμε παλιά για την κομμουνιστική Κίνα, μετά μιλάγαμε για την καπιταλιστική Κίνα και σήμερα μιλάμε, και θα το δούμε το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, την άνοδο του κινέζικου εθνικισμού. Δηλαδή τα πράγματα δεν χωρίζονται έτσι με δεξιά-αριστερά, με τους παλιούς όρους όπως τα είχαμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό λέμε αλλάζουν οι εποχές και μπαίνουμε σε ένα πεδίο πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο σύνθετο. Εν τω μεταξύ, λέμε για όλα αυτά τα καλά με την Κίνα. Και βέβαια τον δρόμο τον είχε ανοίξει ο Καραμάλης, έτσι. Αυτό, πριν από 10 χρόνια. Αυτή η επιλογή θα θυμάσαι για αυτό. Είχε γίνει τότε από τον Κόσκο. Και τώρα όλοι επαγγελίζουν και λένε, ευτυχώς που είχε γίνει τότε. Μάκη και Γιώργο, λέω ότι δεν είναι εύκολη διαχείριση και συναδέλφοι, γιατί θυμάστε τι έγινε πριν από 10 χρόνια, έτσι, όταν ο Καραμαλής που είχε κάνει το ενεργειακό άνοιγμα στη Ρωσία. Θυμάστε τι έγινε στη χώρα. Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα, θέλουν διαχείριση. Για να σου το πω, οι μεταξωτοί δρόμοι θέλουν και επιτέξιο πολιτικό σύστημα, για να παραφράσουμε το επιτέξιο, το πράγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά. Ένα τελευταίο σχόλιο, καθώς κλείνουμε, 2 λεπτά έχουν μείνει. Γρηγόριο, μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον, πώς βλέπεις να κινείται η κυβέρνηση? Θα προσπαθήσει να κάνει ένα ανάχωμα όσον αφορά το μεταναστευτικό? Η κυβέρνηση θα επιχείρησει το μεταναστευτικό να κινητοποιήσει το κράτος έτσι ώστε να δώσει μια αίσθηση αλλά και να βάλει και κάποιους κανόνες προκειμένου να κερδίσει χρόνο και εκείνη, προσδοκώντας ότι η Ευρώπη θα κινηθεί πιο γρήγορα, θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία προσφέροντας καλύτερες συνθήκες και με τη μείωση της φορολογίας και με καλύτερες επενδυτικές κινήσεις και να τονώσει την αγορά. Πρέπει να το δούμε όμως σε πράξη αυτά. Νίκο. Εγώ θα έλεγα ότι τα Χριστούγεννα έχουμε το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πρέπει την απόφαση που θα πάρει ο κύριος Μητσοτάκης. Μην λες γλώσσα, αλλά θα λέει καμιά άλλη. Για το ποιο πρόσωπο θα επιλέξει για την Προεδρία, που και αυτό θα σηματοδοτήσει πολιτικές εξέλιξεις. Αντώνη. Εγώ θα έλεγα για την επόμενη εβδομάδα να πριτανεύσει η λογική, να έχουμε λιγότερο άγχος στη διαχείριση της εγκληματικότητας και να μην δούμε έκτροπα τα οποία σε καμία περίπτωση θα είναι αρνητικά για την επόμενη μέρα σε πολλαπλά επίπεδα. Εσύ είσαι μαθημένος 12, έτσι. Η κυβέρνηση έχει θέσει ένα όριο μέχρι τον Απρίλιο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Είναι πάρα πολύ ο καιρός. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Στα άλλα τα πάει καλά. Είναι κρίμα να προστατευτεί και η κυβέρνηση και η χώρα από λάθος διαχείριση του μεταναστευτικού. Στα άλλα τα πάει καλά. Το οποίο βέβαια μπορεί να αλλάξει και την τακτική. Και έχει αλλάξει η ψυχολογία και η οικονομία. Μπορεί να αλλάξει και την τακτική του εκλογικού χρόνου, έτσι. Λοιπόν, σωστό, πολύ σωστό. Την επόμενη Δευτέρα τώρα θα ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Γιατί θα χρειαστούμε 2 ώρες. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Γρηγόρη Τσιμογιάννη
Πολιτικός αναλυτής Νίκος Ελευθερόγλου, διευθυντής της εφημερίδα Παρασκήνιο. Αντώνης Αντωνόπουλος, Star Channel. Λάμπρος Καλαρίτης, Παραπολιτικά 91 FM. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πάνω απ' όλα όμως, ευχαριστούμε εσάς που για 2 ώρες ήταν μαζί μας. Αύριο Κόντρα News σε όλα τα περίπτερα, σε όλη τη χώρα. Έρχεται ο Εμίλιος Λιάτσος και εκπομπή του Κόντρα 24 από εμένα και τον Μάκη Κουρί. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.